avanti. Να ξεκινήσουμε με τις παρουσίες παρόντες. Τζουμέκα, Καθαγγελίδης, Αθανασιάδης, Αμυρίδης, Ανανιάδης, Αλβανίδη, Γαβρίδης, Γιουμίδης, Δρούγκας, Ελευθεριάδου, Ίτσιος, Καλτσίδης, Κατανάς, Κερασιδιώτης, Κοκαβίδης, Κυραηλίδης, Κυριακίδης, Λεμονόπουλος, Μακρύδης, Μακρύδου, Μίγκος, Περεδήμας, Κουσνάκης, Ναυροζίδου, Νταρλαγιάννη, Τούρος, Παπαδημητρίου, Παπαζήσης, Παπαζιώγας, Παυλίδης, Ζαριγιαννίδης, Τσουκάνης, Πάκας, Φαϊρατζίδου, Απόντες, Βαϊνάς, Κουρέλας, Γιακόπουλος, Γιαννός, Δότης, Παπαδόπουλος, Γεράτης Σπυρίδων. Διαπιστωτήσεις απαρτίας, άρχεται η συνεδρίαση σήμερα 4 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή. Συνάδελφοι, υπάρχει μια ανακοίνωση για το σώμα. Ο Σύλλογος Κοκκινοπληττών μου πει Ελίας ο Όλυμπος σας προσκαλεί στο αντάμωμα, στο 31ο αντάμωμα του Απανταγού Κοκκινοπληττών που πραγματοποιείται την Κυριακή 6 Αυγούστου στο γραφικό πλαχοκόρι του Ολύμπου του Κοκκινοπλών. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι 8 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και 11 το πρωί εμφάνιση χορευτικών τμήματων για αναβίωση ετοίμων. Κύριε Νταλαγιάννη, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να ενημερώσουμε το σώμα ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση, όλες οι παρατάξεις και οι ανεξάρτητοι, θέλουμε να σας υποβάλουμε έτοιμα να αναβληθεί το θέμα ημερήσιας διάταξης με αριθμό 9 που αφορά... Παρακαλώ, όχι χειροκροτήματα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Που αφορά την έκθεση της εκμίσθου της Δημοτικής Έκθεσης στη θέση 5 πύργη της Διοικητικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιωλικού πάρκου. Ο λόγος που ζητάμε την αναβολή του θέματος είναι γιατί συνεδρίασε νωρίτερα η τοπική κοινότητα. Έχει συνεδριάσει, κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, έχει συνεδριάσει η τοπική κοινότητα προκειμένου να γνωμοδοτήσει και την γνωμοδότησή της να λάβουν υπόψη σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει αποφασίσει, έχει αναβάλει την έγνωση απόφαση η τοπική κοινότητα προκειμένου να προηγηθεί ψηφοφορία των κατοίκων της Μηλιάς για το συγκεκριμένο θέμα και κατόπιν αυτού θα υπάρξει σχετική απόφαση. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι τόσο πολύ επίγον που δεν μπορούμε να περιμένουμε να εκφραστεί με τον δημοκρατικότερο τρόπο η τοπική κοινωνία και μετά να λάβουμε υπόψη το αποτέλεσμα ώστε να τοποθετηθούμε. Οπότε ζητάμε να συζητηθεί η αναβολή του ζητήματος για αυτόν τον λόγο που σας εξέθεσα. Άλλως, σε περίπτωση που αποφασιστεί, ζητάμε να προηγηθεί και επειδή είναι μαζεμένος όλος αυτός ο κόσμος και όπως ήθιστε μέχρι σήμερα, όταν ένα θέμα αφορά δημότες οι οποίοι παρίστανται, το θέμα αυτό πρέπει να προτιμηθεί. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριε Δήμαρχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ έχω συνηθίσει να απευθύνομαι προς το Προεδρείο και τους συναδέλφους γιατί διάστηση του Δημοτικού Συμβουλίου έχω πει επανειλημμένως και όταν τόλμησα να χειροκροτήσουμε για κάποια απόφαση ή κάποια εισήγηση δική μου, που παρακαλώ εδώ δεν είναι θέατρο. Το θυμάστε. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, όταν έρθει η ώρα, αυτό δεν είναι ερώτηση, επομένως δεν απαντώ, είναι θέμα της. Αυτό που θέλω να απαντήσω είναι στην ερώτηση της κυρίας Χαϊλατζίδου για τον χώρο στην επέκταση Σαλαμίνος και μετά, κυρία Χαϊλατζίδου. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Θέσαμε πρώτα αυτό και την ερώτηση δεν την υπέβαλα ακόμη, θα την υποβάλω με τη σειρά της. Όπως έχουμε. Ναι, όχι εκτός προφόρου. Την ώρα των ερωτήσεων. Τώρα έχουμε θέσει.
Είναι οι τοποθετήσεις και οι ανακοινώσεις του δημάρχου τώρα. Έχω την αίσθηση. Δημάρχε, με συγχωρείτε, απλά επειδή θέσαμε ένα θέμα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος και είναι οι ανακοινώσεις του δημάρχου και οι τοποθέτησεις του δημάρχου που μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όμως, κυρία Πρόεδρε, ενώ πρέπει να ψηφίσουμε, αν θα. Κυρία Βελαζίδου, μου επιτρέπετε λίγο για το λόγο και ο κύριος Δήμαρχος. Καταρχήν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, σύμφωνα με τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν υπάρχει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, δεν μπαίνει ένα ζήτημα νωρίτερα, ένα άλλο θέμα προημερησίας διατάξεως. Ακόμα και αν θέλει κάποιος να βάλει στην προημερήσιας διάταξη, αλλά να βάλει ένα θέμα, περιμένει να τελειώσουν οι ερωτήσεις, περιμένει να τελειώσουν αν υπάρχουν άλλα ζητήματα πριν από την ερήσια διάταξη για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Επομένως, δεν ξέρω γιατί τόση η βιασύνη υπάρχει κανένα λόγο. Αυτό, ναι, ναι, εγώ λέω, δεν είπα να κρίνει, δεν είπα, εγώ λέω ότι... Παρακαλώ λίγο να αφήσουμε τον Δήμαρχο να... Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορεί κάποιος επιτέλους να μιλά, εντάξει, έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον καμιά φορά και είναι πολύ ελκυτικό το να έχουμε και κοινό μαζί μας, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, το καταλαβαίνω, αλλά δεν χρειάζεται τόση βιασύνη. Θα σας δω ότι φαντάζομαι η δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό να τοποθετηθούμε όλοι με την άνεσή μας. Εντάξει. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ λοιπόν ότι η διαδικασία που με δόθηκε ο λόγος είναι να προχωρήσουμε σε ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, και να απαντήσω σε ερωτήματα τα οποία τίθενται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που ήθελα να ανακοινώσω προς το σώμα είναι ότι επειδή υπάρχει μια διεργασία σε σχέση με το φυσικό αέριο. Ετοιμάζω να στείλω μια επιστολή ως μονοπρόσωπο όργανο Δήμαρχος Κατερίνης και παρακαλούμε επίσης, φαντάζομαι θα υπάρχει και συνένεση του σώματος, να ζητήσουμε επίσκεψη των διαδικασιών ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το συντομότερο διάστημα τη δυνατότητα πύκνωσης του δικτύου και σύνδεσης καταρχήν των δημοτικών κτηρίων και αμέσως μετά των κτηρίων ιδιωτικών κτηρίων τα οποία θα ήθελα να έχουμε αυτή τη σύνδεση και να το κάνουμε τώρα άμεσα τις επόμενες ημέρες ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτές τις πόλεις να γίνει ο τέταρτος διαγωνισμός γιατί οι τρεις προηγούμενοι ήταν άγονοι διαγωνισμοί, δεν υπήρξε ενδιαφέρον ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε και θα πιέσουμε συνολικά, φαντάζομαι. Ήδη κάνουμε και μία αντίστοιχη επίσκεψη προμηνών και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο, ο οποίος νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το δικαιούνται οι πόλοι και όχι μόνο η βιομηχανική της περιοχής. Το δεύτερο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και θα αναφερθώ και περαιτέρω για να έχω και τα ονόματα, ήδη μετά την ομόφωνη απόφαση για την Αυγία, σας ευχαριστούμε πολύ για την συγκεκριμένη πλατεία Δημοκρατίας, όπου εγκρίναμε και τις υποτεχνικές μελέτες και όλες τις μελέτες εξωματικές και τεχνικές αρχιτεκτονικής τοπίου. Θεωρούμε ότι ξεκινήσαμε και ήθελα να ανακοινώσω μετά την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου μετά από εισήγησή μου, ώστε δημότες ή εταιρείες ή φορείς μπορούν να γνωρίζουν δέντρο όπου θα υπάρχει και μία μικρή ταμπέλα ότι ποιος είναι αυτός που προσφέρει. Ήδη υπάρχουν αρκετοί συνδημότες μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, τον κύριο Γεώργιο, ο οποίος με τηλεφώνησε σήμερα και μου είπε ότι έχει τη διάθεση για πολλούς λόγους να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση προσφέροντας ένα από τα μεγάλα τέντρα τα οποία θα τοποθετήσουμε στον χώρο, όπως και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου άμεσα ενδιαφέρθηκε στο να εισηγηθεί στο διοικητικό του Συμβούλιο αυτό όσον αφορά τους φορείς. Από εκεί και πέρα, πολλοί ιδιώτες, στους οποίους θα αναφερθώ και θα τους αναγνώσουμε και όλα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρανε ήδη και να έχει την υπόψη αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου είναι κάτι το οποίο δείχνει την διάθεση και της Εκκλησίας πόσο θετική είναι η σκέψη να δημιουργήσουμε χώρους πρασίνου σε όλο το επίπεδο του Δήμου μας και όχι μόνο στην Κατερίνη και να αποτελέσει και μια καλή πρακτική για το αύριο σε σχέση με το σύνολο δημοτικών και όχι μόνο δημοσίων χώρων. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, ως προς το συγκεκριμένο θέμα και αν με επιτρέπετε να απαντήσω στο γραπτό ερώτημα που έθεσε η κυρία Χαϊραζίδου. Δεν το έθεσα ακόμη όμως. Ναι, που αφορά
Παρακαλώ, κύριε Χαραζίδου. Κυρία Χαραζίδου, αφήστε να μιλήσω κάποια στιγμή. Σέβομαι τις σκέψεις, τις απόψεις σας, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε. Από εκεί και πέρα, θέλετε να αναπτύξετε ακόμη περισσότερο την ερώτησή σας. Απλώς βρήκα μπροστά μου ένα χαρτί και μάλιστα θα μπορούσα να έχω και άλλα δύο χαρτιά, άλλα τρία χαρτιά και ακολούθησα την διαδικασία. Θα πάρω πρώτα το δικό σας. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει η λαϊκή συσπήρωση, ο κ. Παπαδόπουλος, με αφορμή αναφορά από το κερνό για επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ακόμη και θανάτου από εγκεφαλίτη εξαιτία του ιού και περιπτώσει ονομασία, ερωτά το Δήμαρχο Σκατερίνη και κάθε αρμόδιο του Δήμου, τι μέτρα έλαβε Μακεδονών για την προστασία υγεία του λαού και του Δήμου μα. Απαντώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Δήμο Κατέρινα, υπάρχει μια διαδικασία. Από εκεί πέρα η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για το κομμάτι τη γενικότερη στρατηγικής και εφαρμογών για την καταπολέμηση των κουρπιών, είτε των κοινοφελών, είτε των υπολείπων τύπων που είναι πάρα πολύ τύποι του κουρπιών. Και από εκεί και πέρα είναι μια διαδικασία η οποία διαχειρίζεται απολύτως η περιφέρεια. Δεν ξέρω αν το έκανε καλά ή άσχημα, πάντως πέρσι ήταν αρκετά καλά. Φέτος, διάβουμε το καλοκαίρι, δεν ξέρουμε πόσο επιτυχημένα είναι. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε μια συνεργασία και με τον κύριο Περιφερειακό και τον κύριο Κώστα, μετά και την ύπαρξη ενός θύματος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως χρειάζεται να εντείνουμε τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχουν ερωτήματα του άλλου δρόμου. Είναι ξεχωριστό της κυρίας Χαϊλαζίδου. Όχι, έχει και ο άλλος δρόμος, έχει και για τους Τραπεζούντες και για το Ζωτά. Αυτά τα δύο. Α, ωραία. Λέω, μήπως υπάρχει τίποτε ένα διαχωρισμό στις σκέψεις. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα απαντήσω για να μην καθυστερούμε περισσότερο, γιατί ήδη υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Θα απαντήσω μόνο στο ένα ερώτημα της κυρίας Χαϊλατζίδου και όσον αφορά το χώρο αναψυχής στο ΒΑΤΑ. Κυρία Πρόεδρε, ας τεθεί το ερώτημα και προφορικά να αναπτύξει την άποψή της προφορικά και το ερώτημα της κυρίας Χαϊλατζίδου και να απαντήσω στο συγκεκριμένο και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος του κυρία Χαϊλατζίδου. Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά μας μπέρδεψε λίγο η σημερινή διαδικασία. Ζήτησε σύσσωμη αντιπολίτευση όλες τις παρατάξεις. Δεν έχουμε μπει καθόλου στην ημερήσια. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Ακόμη δεν έχουμε μπει στην ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε, πριν την ημερήσια διάταξη γίνονται οι ανακοινώσεις του Δημάρχου. Αν υπάρχουν θέματα προημερησίας, γίνονται τα προημερησίας, γίνονται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επειδή όμως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχουν όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κάντε το ερώτημά σας, γιατί ξεφύγαμε του θέματος. Κάντε το ερώτημά σας, παρακαλώ, για να συνεχίσει η διαδικασία όπως πρέπει. Πραγματικά, μισό λεπτό. Λέγαμε λοιπόν να προσθέσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε την ερώτησή σας. Κάντε την ερώτησή σας για να συνεχίσουμε. Κυρία Πρόεδρε, παρετούμε από το ερώτημα, γιατί πραγματικά εδώ έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να προτάξετε την ψήφιση για να θα κάνετε το ερώτημα ή θα προχωρήσουμε στη διαδικασία. Συνεχίζουμε τότε, συνάδελφοι, αφού δεν υπάρχει ερώτημα. Θα μπορούσαμε μισό λεπτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλο ερώτημα, να συνεχίσουμε. Υπάρχουν κάποια θέματα προημερησίας διάταξης. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα ζήτημα. Παρακαλώ να γίνει δεκτή λόγω της υπηρεσιακών αναγκών. Ενημερωθήκατε ήδη από μέρες να έχουμε την μελέτη που κάνουμε συνήθως για την προμήθεια φυτών και λουλουδιών ή λιβασμάτων ή δίφτης. Με τη διαδικασία κανονικά διαγωνισμός είναι. Είναι ένας τυπικός διαγωνισμός, ο οποίος γίνεται κάθε φορά και αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης. Το οποίο μας συνίσταται ότι η υπηρεσία καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε μεγάλη ένταση και άλλη έφυγε η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και αμέσως μετά έρθει η μελέτη. Και παρακαλώ να γίνει θέμα και να ψηφιστεί. Συνάδελφοι, γίνεται θέμα. Όχι, κατά. Κατά ο άλλος δρόμος. Βλέπουμε άλλο πιο
ο Σοκοροθέτης. Δεν το βρίσκουμε υπερακτήριο. Ωραία. Το θέμα, περνάει και το πλειοψηφία, γίνεται θέμα. Όσοι εισήγησε, εγκρίνεται εισήγηση στο δημάρχου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, κατά ο άλλος δρόμος. Έχουμε και άλλα θέματα προημερήσιας διάταξης. Έγκριση ένταξης του Δήμου Κατερίνης χωρίς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας ΕΠΑΣΟ έτος σχολικών ετών 2017-18 και 2018-19 και καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων μαθητευόμενων. Το θέμα έρχεται εντός κατεπήγων γιατί υπάρχει προθεσμία για την αποστολή του αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι. Γίνεται. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κυραλίδη να μας πει για το θέμα. Πρόκειται για μαθητές της σχολής μαθητείας του ΑΕΔ. Είναι για 20 μήνες. Είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στις επιχειρήσεις του Δήμου. Λόγω ποσόστασης, φέτος δεν μπορούσαν να μπουν στις επιχειρήσεις του Δήμου και ζητάμε να μπουν στο Δήμο. Είναι μαθητές που απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα, κάνουν την πρακτική τους δηλαδή και παίρνουν 6,18 ευρώ την ημέρα, κοστίζουν. Είναι η αμοιβή τους. 4 ημέρες την εβδομάδα έρχονται στην επιχείρηση ή στον φορέα και τη μία ημέρα το πρωί πηγαίνουν στο σχολείο. Τις άλλες μέρες στο σχολείο τους είναι το απόγευμα. Δηλαδή πρόκειται για μαθητευόμενους. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυραγυρίδη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ανανιάδης. Τι ειδικότητες έχει η σχολή του ΑΕΔ και ως τι θα χρησιμοποιηθούν στο Δήμο μας. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Δημήτρης. Στον κλόπο. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παπλίδης. Επειδή τα παιδιά από τον ΑΕΔ συμμετείχαν και στον ΟΠΑΠ, αν θα μπορέσουμε να τα μετακινήσουμε στην περίπτωση που θα έρθουν στο Δήμο, γιατί ήταν μια μεγάλη βοήθεια και βέβαια υπήρχε και μια αξιολογότατη πρακτική εξάσκηση των παιδιών πάνω στους προσδοκιακούς. Ωραία. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κυρία Νταρλαγιάννη. Δεν κατάλαβα από την εισήγηση με ποιο τρόπο τους παίρναμε πριν και γιατί τώρα πρέπει να τους πάρει ο Δήμος και γιατί προτείνουμε αυτή την έννοια, ας πούμε, να γίνει μετά μετακίνηση στον ΟΠΑΠ και δεν κάνουμε τη διαδικασία που κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Τούρο, και εσείς σηκώσατε για ερώτηση, ο κύριος Τούρος. Δεν είναι ερώτηση, ακριβώς θέλω με την ίδια διαδικασία, επειδή υπάρχει αντίστοιχο και από τα ΕΠΑΛ για το τέταρτο. Αυτή δεν είναι ερώτηση, να αφήσουμε να απαντήσει τις ερωτήσεις. Κύριε Ελλήνη, παρακαλώ, απαντήστε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ποσόστοση. Ξεκινά το τελευταίο ερώτημα. Δεν υπήρχε ποσόστοση, φέτος τέθηκε ποσόστοση και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έχουν οι επιχειρήσεις 2-3-5 παιδιά κλπ., λόγω ποσόστοσης δεν μπορούν να πάρουν παραπάνω. Λοιπόν, να πάω στα επόμενα ερωτήματα. Οι ειδικότητες είναι τεχνητών, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνίτες υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών, τεχνητών ηλεκτρολογικών εργασιών, τεχνητών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου και υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων. Λοιπόν, δεν έχει φέτος, ναι. Λοιπόν, είναι 8 διοικητικών καθηκόντων, 8 συστημάτων υπολογιστών, 8 ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 8 θερμικών και υδραυλικών και 5 μηχανικών και συστημάτων αυτοκινήτου. Αυτοί είναι όλοι οι μαθητές. Είναι μαθητές από το Δήμο Κατερίνης. Και η πρόταση προς το Δήμο γίνεται από τον ΑΕΔ. Κάτι δεν καταλάβατε, κύριε Ανανιάδη. Διευκρινιστική ερώτηση. Επειδή τυχαίνει να είμαι παιδί του ΑΕΔ, λίγο. Είναι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν βρει δουλειά αυτή ή υπάρχουν και άλλα παιδιά. Λάθος, το καταλάβατε το παιδί. Καταλαβαίνει ο κ. Σφυραλίδης τι λέω. Είναι τα παιδιά, δηλαδή αν καλυφθούν αυτά τα παιδιά, κάποια άλλα παιδιά, κάποιοι άλλοι μαθητές, θα μείνουν, ας πούμε, χωρίς δουλειά ή, δηλαδή, γιατί αν είναι έτσι, τότε με τι κριτήρια, ας πούμε, θα τους επιλέξουμε εμείς αυτούς τους 8. Ο κύριος Κυραλίδης. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι για την επόμενη χρονιά.
Δεν έχει γίνει, δεν έχουν σταθεί πουθενά, δεν έχουν μπει ακόμη στο σχολείο, δεν έχει γίνει επιλογή των παιδιών και μου μιλάτε για το πώς και τι θα γίνει. Είναι για τα υπόλοιπα υπάρχουν εργοδότες που θα τα απασχολήσουν έξω, δηλαδή τα παιδιά σε κάθε ειδικότητα είναι 20. Στο Δήμο θα απασχοληθούν 5 ή 8 και τα υπόλοιπα θα είναι σε εργοδότες έξω. Και σας είπα, όπως είπα και προηγουμένως, η δαπάνη είναι 6,12 ευρώ ημερησίως, η αμοιβή του παιδιού από το Δήμο. Και 3,23 είναι η ασφάλιση. Και είναι όλα παιδιά του Δήμου Κατερίνης. Απλά η πρόταση γίνεται από τον ΟΑΕΔ. Δηλαδή τα παιδιά που μας δίνουν, ο Δήμος δεν εμπλέκεται στο να επιλέξει από αυτά τα παιδιά. Η επιλογή των παιδιών γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια από τον ΟΑΕΔ. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κυρία Τεσίγηση του Δημάρχου. Προστήκη ο κύριος Ντουρός. Παρακαλώ κύριε Ντουρό. Επειδή είπατε εμείς το έχουμε και από τα ΕΠΑΛ, είναι για το 4ο ηλικιακό έτος με επιπλέον ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν και άλλους τομείς όπως δομικών έργων, όπως προσκλητικής, να ενταχθούν και αυτά σε ένα δεύτερο σκέλος της απόφασης μέσα. Και είναι χρηματοδοτούμενα το ΕΣΠΑ. Συμφωνεί και ο εισηγητής με την προσθήκη του κυρίου Ντούρου. Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Ανανιάδης. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, και από την περίοδο που διδούσα και εγώ στο ΟΑΕΔ, είναι ένα εργαλείο, κυρίως υπάρχει εκμετάλλευση και κυρίως τότε μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά όσο βλέπω και το ίδιο το κράτος και κυρίως περιφέρειες, τοπικές διοικήσεις, διδαθήκαν και αυτές με τη σειρά τους, και αρχίζουν να αξιοποιούν αυτούς τους μαθητές πληρώνοντας το ελάχιστο κόστος και εκμεταλλεύοντάς τους. Κατά αυτή την άποψη, βέβαια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε αυτούς τους μαθητές μέσα στα πλαίσια που μπήκε το θέμα της ποσόστοσης και έτσι δεν μπορούν να ακολουθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, ίσως είναι αυτό ένα εργαλείο, ένας τρόπος για να μπορεί και η τοπική κοινωνία η τοπική διοίκηση να τους αξιοποιήσει. Τέλος πάντων, δεν είμαστε υπέρ της συγκεκριμένης πρακτικής. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα ψηφίσουμε παρόν. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ποιοι συνάδελφοι ψηφίζουν την εισήγηση του Δημάρχου? Όλοι οι συνάδελφοι, παρόν ο κύριος Ανανιάδης, ο άλλος δρόμος, κατά ο κύριος... Ναι, ψηφίσκει και η νέα εποχή. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Δεύτερο θέμα, συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών στάσιμου εμπορίου έτους 2017. Το θέμα έρχεται ως κατεπήγον προκειμένου ενδιαφερόμενοι να εκμεταλλευτούν τη θερινή περίοδο για άσκηση της δραστηριότητας στάσιμου εμπορίου, αφού μέχρι το επόμενο θουσού θα παρέλθει ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι? Γίνεται. Ο λόγος τον κύριο Παπαζιώγα για την συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών. Είναι έκδοση αδειών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, αναφερόμαστε σε μια έκδοση αδειών παραγωγού πολιτών λαϊκών αγορών. Όχι, λάθος είστε κύριε Παπαζιώγα, είναι στη συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών στάσιμου εμπορίου. Έχετε το διασυνθεί πάνω. Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχιστεί η υποβολή των δικαιολογητικών αποτυπών ενδιαφερόμενων από 7 Οκτώου μέχρι 11 Οκτώου και η συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών για το έτος 2017. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι? Γίνεται. Ομόφωνα. Να περάσουμε στο τρίτο θέμα προημερήσιας διάταξης, έκδοση αδειών παραγωγών πολιτών λαϊκών αγορών. Υπάρχουν τρεις ετούντες. Το θέμα έρχεται ως κατεπήγον προκειμένου παραγωγή να διαθέσουν άμεσα και έγκαιρα τα προϊόντα τους.
και να μην λήξει η ισχύ τη βεβαίωση τη τριμελού επιτροπή του άρθρου 11 που λαμβάνουν την παραγωγή, η διάρκεια ισχύω τη οποία είναι 30 μέρε από την έκδοσή του. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι. Γίνεται θέμα πρώτα. Γίνεται. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Παπαζιώκα να αναφέρει τα τρία ονόματα των παραγωγών. Ναι, τα ονόματα είναι Φίλος Χατζηπαπαποπτίου, Φώτης του Λεωνίδα, κύριος Παταρτζής Ιωάννης του Αλεξάνδρου και κύριος Μολοφόδης Νικόλαος του Στρατίου. Ωραία, υπάρχουν ερωτήσεις, κύριος Ανανιάδης. Κατά μην ερώτηση μου ήταν στο αν θα αποφάσεις αν θα γίνει θέμα ή όχι. Έτσι. Γιατί ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από πότε είναι αυτές οι αιτήσεις των παραγωγών? Χθες θα τις καταβάλουν, σήμερα. Πότε τις καταβάλουν, τώρα ήρθαν. Μισό λεπτό, κύριε Παπαζιώγα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για να απαντήσει συνολικά ο κύριος Παπαζιώγας? Κύριε Παπαζιώγα, έχετε τον λόγο. Τα πετούμενα δικαιολογικά ήρθαν μετά την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και για τον λόγο που ανέφερε η κυρία Πρόεδρος στο μικρόφωνο, θεωρούμε απαραίτητο να πάρουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν να τα συντελήσουμε ένα μήνα πιο μετά και δεν μπορούσαμε να έχουμε προγράμματα που έχουν τι λαϊκές αγορές. Νομίζω δόθηκε η απάντηση στην ερώτησή σας. Να περάσουμε στην ψήφιση. Ομόφωνη εισήγηση των Δημάρχων. Ομόφωνη. Περνάμε στο επόμενο θέμα προημερήσιας διάταξης. Έλυση της μελέτης με τίτλο Κατασκευή αγωγού ομβρίων δεύτερου κημητηρίου, β' κημητηρίου Κατερίνης και καθορισμός τρόπου επιτέλεσης. Το θέμα έρχεται ως κατεπήγον εξαιτίας του γεγονότος ότι με τις νόμιμες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την δημοκράτηση του έργου, ηλεκτρονικός διαγωνισμός κτλ., απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα έως την έναρξη κατασκευής του έργου και θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα ενώπιση της σημερινής περιόδου για να μην παρατηρηθούν ξανά παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα όπως αυτά των πρόσφατων προποπτώσεων. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι. Γίνεται. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντούρο. Δεν ακούγεται, κύριε Τούρο, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Είναι ένα έργο πολιτικού ρεύνησης και θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα τα πλημμυρικά που συμβαίνουν στα κημητήρια. Θα γίνει ένας αγώνας 877 μέτρων, θα είναι και 400 και θα λύσει το πρόβλημα οριστικά και από τα πλημμυρικά φαινόμενα που χρησιμοποιείται κημητηρίο. Είναι τεχνολόγηση, είναι 35.000 από δημοτικούς χώρους, 35.000 για 2017 και 100.000 για 2018 και η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 17 του νόμου 44-12-16 με μικρή ανάθεση στην πλέον πλέον προσφορά από οικονομικής άποψης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, η κυρία Νταρλαγιάννη. Γιατί είναι κατεπήγον και δεν ήρθε με την τακτική πρόσκληση? Άλλη ερώτηση. Απαντήθηκε γιατί, γιατί το ρωτάω. Γιατί δεν μπορούμε σε όλα αυτά τα θέματα να κάνουμε πραγματικά συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει εισήγηση. Να σας πω λίγο, όταν ρώτησα, για αν γίνεται θέμα, για να φέρω ένα θέμα προημερήσιας διάταξης, αιτιολόγησα το κατεπήγον. Σας το ανέφερα από την αρχή και σας ρώτησα αν γίνεται θέμα. Από τη στιγμή που δεχτήκατε ότι γίνεται θέμα, κυρία Πρόεδρε, η διαδικασία δεν είναι εξαιρετική. Συγγνώμη τώρα, παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ λίγο. Σας εξήγησα και είπα ποιο είναι το θέμα και γιατί έρχεται κατεπήγον. Το είπα από την αρχή. Δεχτήκατε το θέμα. Ποιο λέει, εγώ δεν κατάλαβα από τι ορίσατε. Ανακοινώσατε το θέμα που έρχεται. Όταν φέρνω ένα θέμα. Επιτρέψτε μου λίγο να μιλήσω. Όταν φέρνω ένα θέμα προημερήσιας διάταξης, να αιτιολογήσω το κατεπήγον χαρακτήρα για ποιο λόγο έρχεται. Εννοείται το ανέφερα και είπα για ποιο λόγο. Προηγουμένως το ανέφερα, ρώτησε στο τέλος εάν γίνεται θέμα και μου είπατε γίνεται. Έδωσα το λόγο στον εισηγητή. Ωραία. Κύριε Τούρος. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Τώρα δεν είπα το τι. Παρακαλώ πολύ λίγο. Τώρα δεν είπατε ότι σε εσάς πρέπει να βρεθεί να μην ερώτησε αν εσείς να απαντήσετε το κατεπήγον. Είπατε ότι το αιτιολογήσατε. Εγώ δεν το κατάλαβα και ζητώ συγγνώμη αν δεν το κατάλαβα. Ωραία. Μας εξηγείτε λοιπόν. Ανέφερα εξαιτίας του γεγονότος.
τις νόμιμες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την δημοπράτηση του έργου. Πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα έως την έναρξη κατασκευής του έργου και θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα ενόψει της υπεύθυνης περίοδου για να μην παρατηρηθούν ξανά παρόμοια πληθυντικά φαινόμενα όπως αυτά των πρόσφατων προσπτώσεων. Υπάρχει ερώτηση. Δηλαδή, προ τριών ημερών πριν από τη σημερινή συνεδρίαση που εστάλει η πρόσκληση, τι διαφορά υπήρχε, δεν είχαμε το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο που έπρεπε να έχει εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος. Να έρθει και μια εισήγηση, να τη διαβάσουμε και να τη συζητήσουμε εδώ πέρα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντούρο, γιατί η μελέτη ήρθε μετά την αποστολή της πρόσκλησης. Κύριε Ντούρο, το λόγο. Καταρχήν, δεν ήταν πρώτη φορά να ενημερώσω την προηγούμενη μαγαζινή πρόσκληση. Κατά δεύτερο λόγο, έχουμε πριν από δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος ακριβώς, είχαμε το έντονο τρίμηνο με τις βροχοπτώσεις, από τις οποίες δημιουργήθηκαν πολύ σημαντικά προβλήματα δημιουργικά στην περιοχή. Δηλαδή, άνθηση νερό να περιοριστεί και από συνεργεία του Δήμου. Και από τότε δόθηκε εντολή η μελέτη να προχωρήσει, συντάχθηκε η μελέτη, ολοκληρώθηκε μόλις σήμερα το πρωί και για αυτόν τον λόγο ακριβώς έρχεται τώρα να δείτε το Συμβούλιο, γιατί η διαδικασία μέχρι να πάρουμε την απόφαση να ανοίξει το σύστημα που ανοίγει την επόμενη εβδομάδα, να μπει με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, να διεξιδικήσει όλη τη διαδικασία, θέλουμε πέραν των δύο μηνών. Άρα, για να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβρη με τα φαινόμενα και δεν είναι κατά τη συγκεκριμένη βάση του έργου, να φύγουμε αντίστοιχα φαινόμενα τέτοια που είδαμε. Ωραία. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κυρία Δαλαγιάννη. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι με αυτό το δύσκολο χειμώνα που είχαμε, με αυτές τις βροχές, ο χρόνος που κινητοποιήθηκε η υπηρεσία ήταν μετά τις έντονες βροχές των τριών ημερών, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, και αυτές προκάλεσαν το τόσο μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να γίνει αντιπλημμυρικά και όχι ο χειμώνας που είχαμε, κύριε Ντούρο. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επικεφαλής Αρδρόμου, νομίζω ότι διηλίζουμε τον κόνοπα και συζητάτε ότι στις βροχές πραγματικά χαίρομαι που αναφέρατε ότι και η πόλη γενικότερα δεν είχαν πληθυντικά φαινόμενα πουθενά με τόσες βροχές και ανταποκρίθηκε πολύ αξιοπρεπώς. Ένα πρόβλημα το οποίο εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ όπως και εσείς φαντάζομαι τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε όλοι στα κημητήρια είδαμε ότι πρέπει να τελειώσει εδώ η εντολή, αλλά η υπηρεσία μας, το ξέρετε καλά εξάλλου, έχετε και πολλούς γνωστούς και φίλους εκεί και εσείς και όλοι μας, ότι δουλεύει πάρα πολύ εντατικά. Δεν κατάφερε να έχει έγκαιρα τη μελέτη όπως υπήρχε η βούληση εκ μέρους του κ. Δημάρχου και την έφεραν δύο μέρες αργότερα. Αυτό είναι το ζητούμενο ή πραγματικά χρειάζεται αυτό. Είναι μια μελέτη που θα πάρει στα νερά και θα τα στείλουμε σε έναν αγωγό, ώστε να μην υπάρχει ξανά αυτή η δυσκολία. Δεν πλημμύρισαν, δεν πλήγει ο κόσμος, αλλά από εκεί και πέρα θα γίνει ένας ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός. Είναι δυνατόν να συζητούμε ακόμη για αυτό το θέμα, να υπάρχουν όπως είπατε και πριν και πολλά και σοβαρά και να κάνετε διαδικασίες. Αυτό είναι θέμα δικό σας βέβαια και καθένας κρίνεται. Αλλά θα γίνεται ένας δημόσιος διαγωνισμός για να μην έχει τόσο πολύ πρόβλημα η συγκεκριμένη περιοχή. Δεν πνίγει και σίγουρα. Εκεί που ήταν τα κατεπίδωνα νερά. Και αυτό πρέπει να γίνει και όπως είπε ο κ. Αντιδήμαρχος έχει μια διαδικασία. Αυτή την έννοια θα σας παρακαλούσα να μην συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Γιατί άμα καθίστε σε θέμα, συζητήσουμε. Άρα είναι στάδιο ερωτήσεων, στάδιο προσπάθεια. Παρακαλώ, κύριε Δαλαγιάννη. Σαφέστατα κύριε Δήμαρχε, όπως αναγνωρίζετε και εσείς, αναγνωρίζουμε και εμείς ότι και η συγκεκριμένη τεχνική, οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως και σε όλες τις άλλες, δουλεύουν εκτοθέματος όμως τοποθέτηση. Για να μην δημιουργούνται λοιπόν εντυπώσεις, αυτό για το οποίο εξεπλάγει και ρώτησα τον κύριο Αντιδήμαρχο, είναι για το πότε δόθηκε η εντολή για να συνταγεί η μελέτη. Φυσικά και μετά το τρέξαν οι υπάλληλοι και το έκαναν. Αλλά λέω η εντολή δόθηκε τώρα
δεν δόθηκε το χειμώνα και δόθηκε τώρα. Αυτή ήταν η ερώτηση και δεν υπήρχε καμία μορφή στους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες για να μην μείνει κάποια σκιά πάνω σε αυτό. Ωραία. Ο κύριος Κυριακίδης και περνάμε στην ψηφοφορία. Εγώ θα πω στην ουσία του ζητήματος, αλλά μπαίνω σε πειρασμό, στηρίζοντας την άποψη που εξέφρασε η κυρία Καρλαγιάννη, να σας υπενθυμίσω ότι πλημμυρικά φαινόμενα καταγεγραμμένα σε διάφορα blogs και εφημερίδες υπήρχαν και τον φετινό χειμώνα, κύριε, και τον προηγούμενο χειμώνα και τον προηγούμενο. Σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω. Σας άκουσα με εμπάθεια. Αφήστε να μιλήσω. Κύριε Κυριακίδη, έχω δικαίωμα να αφαιρέσω τον λόγο όταν είστε εκτός θέματος. Το θέμα είναι έγκριση μελέτης. Εγώ μιλάω δηλαδή για το διάστημα αυτή τη στιγμή. Δεν μιλώ για την συγκεκριμένη μελέτη, την οποία φέρνετε με διαδικασία κατεπήγοντος, χωρίς να έχετε δώσει στους συναδέλφους την ίδια τη μελέτη. Δεν φωνάζουμε γιατί τα φωνάζετε. Μα εσείς φωνάζετε. Εσείς φωνάζετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Προσπαθείτε επί μόνος να με καλύψετε στον κόπο. Αφήσατε να μιλήσω. Όταν είστε εκτός θέματος, έχω κάθε δικαίωμα να σας διακόψω. Μπράβο. Εάν νομίζετε ότι είμαι εκτός θέματος, διακόψατε. Εγώ μιλώ για τη μελέτη που μας φέρατε και λέω ότι θα μπορούσατε να την είχατε φέρει και πέρυσι και πρόπερσι και τον προηγούμενο χρόνο. Προσπερνώντας λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, μπαίνω στην ουσία. Και λέω ότι αυτή η μελέτη, από ό,τι ρώτησα και έμαθα το πρωί στην τεχνική υπηρεσία, αφορά τα όμβρια που συσσωρεύονται στην είσοδο των νεκροταφείων και όχι το εσωτερικό. Εγώ ήθελα να προτείνω να συνταχθεί άμεσα και μία μελέτη για την απορροή των όμβριων υδάτων και στο εσωτερικό του κημητηρίου. Με ενημερώσατε το πρωί ότι είναι σε διαδικασία να γίνει και η ιστορία με την ίδρυση που έχει πρόβλημα λόγω της επέκτασης και κάποιες άλλες εργασίες. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω εδώ αυτό που είπα το πρωί και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ότι θα πρέπει να συνταχθεί μία μελέτη συνολικά για το χώρο, έτσι ώστε να ασφαλτοστρωθεί και το υπόλοιπο κομμάτι και να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Τίποτα παραπάνω. Θα είχατε τελειώσει αν δεν είχατε αφήσει. Να περάσουμε συνάδελφοι στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν την εισήγηση του αντιδημάρχου? Όλοι. Ο κύριος Ανανία. Όλοι. Το θέμα περνάει ομόφωνα. Να περάσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μισό λεπτάκι. Έχουν κατατεθεί πρώην υπηρεσία. Πρέπει να τις πούμε. Δεν θα περάσουμε καθόλου, δεν θα ακουστούμε πουθενά. Δηλαδή, για ποιο πράγμα μιλάτε, κύριε Κυριακίδη? Το νερό της τραπεζούντας δεν είναι άμεσο. Κύριε Κυριακίδη, έχουν περάσει το θέμα των ερωτήσεων. Εσείς το περάσατε, ποιος το είπε? Εμείς ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ερωτήσεις, κύριε Κυριακίδη. Αναφέρθηκε από μικροφόνο ότι οι ερωτήσεις θα απαντηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να δοθούν. Δεν σας έδωσα το λόγο. Ερωτήσεις που δεν δόθηκαν δεν μπορούσαν να δοθούν. Ήταν γραπτός οι ερωτήσεις υπάρχουν στο Προεδρείο. Και δεν μπορούμε να τις πούμε δηλαδή. Έτσι και αλλιώς θα τις πούμε. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαμε να προταχθεί το έργο. Ο κύριος Δήμαρχος το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα να δεχτείτε να αποσυρθούμε από τη συζήτηση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου το 13ο θέμα για παραχώρηση μήνυσης χρήσης του πολιτιστικού κέντρου της κοινότητας περιστάσεως του Δήμου Κατηρίου στο Σύλλογο Ανατολικό Θρακό. Θα το συζητήσουμε όταν επανέλθει ο κύριος Δότης. Και επίσης θα παρακαλούσα να αποσυρθεί, γιατί με προϋποθέσεις πάντοτε, και το θέμα 9, την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκθεσης του 5 πύργου στην Δυτικής Ενότητας μετά από παράκληση της Προέδρου και της σύσσωμης της μειοψηφίας, της επανεπικεφαλής της μειοψηφίας, ώστε να συμβηθεί την ερχόμενη Τετάρτη να κάνετε τι έχετε να κάνετε τη Λαϊκή Συνέλευση, κυρία Πρόεδρε, η οποία θέλω... Παρακαλώ λίγο. Κύριε Δήμαρχε, μπορεί να συνεχίσετε. Απλώς, κυρία Πρόεδρε, αυτές οι συνθήκες, αν νομίζει ο
ότι ο καθένας και από συνάδελφους συμβούλους αλλά και από τον οποιοδήποτε έρχεται να εκφραστεί, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Στρεβόμαστε κάθε άποψη δημοκρατικά, αλλά μέχρι εκεί. Το ποιες είναι οι πλειοψηφίες, απλώς θέλω να τονίσω και πάλι, επειδή υπάρχει η αίσθηση ότι οι λαϊκές συνελεύσεις έχουν οποιαδήποτε νομιμοποίηση ψηφοφοριών και λοιπά, είναι κάτι άλλο το οποίο το συζητούμε. Από και πέρα το θέμα παρακαλώ το 13ο και το 9ο να αποσυρθούν για την επόμενη Τετάρτη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εφόσον γίνει εγκρίνεται το σώμα. Συνάδελφοι, εγκρίνεται η εισήγηση του Δημάρχου να αποσυρθούν το 9ο και το 13ο θέμα. Εγκρίνεται. Να περάσουν τα θέματα. Δεν υπάρχει τοποθέτηση γιατί αποσύρονται τα θέματα. Πάμε λίγο στα θέματα της σημερινής διάταξης. Πρώτο θέμα, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017. Ως εισήγηση, ομόφωνα το πρώτο. Δεύτερο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. Κατά. Κύριε Παπασκόλα, την αναμόρφωση λίγο, να προσθέσετε λίγο. Κύριε Κίτριξή, ο κύριος Κίτριξή, το λόγο για την αναμόρφωση. Παρακαλώ, συνάδελφοι, καθίστε, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει τελειώσει. Συνάδελφοι, στα έδρανα. Παρακαλώ τον κόσμο να απομακρυνθεί, γιατί πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία της συνεδρίασης. Κύριε Κυριακίδη, απομακρυνθείτε από τον χώρο. Αν θέλετε να συζητήσετε με τους συμπολίτες, βγείτε έξω. Συνεχίζεται η διαδικασία. Παρακαλώ πάρα πολύ να απομακρυνθείτε από τον χώρο χωρίς να φωνάζετε. Εδώ είναι αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους. Κύριε Χαϊλίδη, απομακρυνθείτε από τον χώρο. Το προβλέπει ο κανονισμός, κύριε Μιχαηλίδη, και το γνωρίζετε. Το προβλέπει για εισηγία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωράμε. Κύριε Κιτριξή, παρακαλώ για την αναμόρφωση. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε την 10η αναμόρφωση. Έχετε πάρει υπάρχουν όσοι εισηγήσατε. Παρακαλώ. Έχετε παραλάβει την 10η αναμόρφωση. Υπάρχουν κάποιες απορίες ή να σας την αναφέρω αναλυτικά. Λοιπόν, ο κύριος Ανανιάδης, ερώτηση. Ερώτηση, παρακαλώ. Επειδή κύριε Κιτριξή, μέχρι το μεσημέρι που κοιτούσα τα μέλη δεν υπήρχε μέσα. Αφορά η αναμόρφωση το πρώτο θέμα ή έχει κι άλλα. Έχει ανέβει η αναμόρφωση, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση να απαντήσουμε στα λεπτά. Συγγνώμη, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Κύριε Κιτριξή, ένα λεπτό, υπάρχει άλλη ερώτηση. Κύριε Κιτριξή, το λόγο. Πέρα από το τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν και κάποια ζητήματα όπως με το προσωπικό που κάνει πρακτική άσκηση και κάποια άλλα ζητήματα της οικονομικής φύσεως. Θέλετε να τα πάρω ένα-ένα να τα αναφέρω. Ωραία. Παρόν ο κύριος Ανανιάδης, το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Τρίτο θέμα, έγκριση της έκκλησης εσόδων εξόδων Β' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης των προσφυγών. Κατά. Κατά ο κυρέχος και κατά όλο τον τρόπο. Ο κύριος Πάκας, ο κύριος Ανανιάδης, κατά. Παρόν. Τρίτο θέμα, έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Β' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης, οικονομικού έτους 2017, εις
ύστερα από την αλήθεια 377 του 2017 από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Ως εισήγηση. Γιατί περάσεις την πληροφορία. Συνάδελφοι, κάντε λίγο ησυχία. Κατά ο άλλος δρόμος. Κατά ο κύριος Πάρκας, κατά είναι εποχή, κατά ο κύριος Πάρκας, ο κύριος... Κατά ο κύριος Ανανιάδης, το θέμα περνάει για τα πλειοψηφία. Τέταρτο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Όση εισήγηση. Συνάδελφοι, όση εισήγηση. Παρών ο κύριος Κυριακίδης, ο κύριος Φάκας, ο κύριος Βαθαγγελίδης, ο κύριος Ανανιάδης. Παρών ο άλλος δρόμος, παρών η νέα εποχή. Το θέμα περνάει για την πλειοψηφία. Πέμπτο θέμα, διαγραφή για διάφορους λόγους προστήμων του ΚΟΚ με σκοπό την ευθύ υποβέωσή τους. Όση εισήγηση. Ερώτηση ο κύριος Κυριακίδης. Εάν κατάλαβα καλά από την εισήγηση, διαγράφουμε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αυτοκίνητα εταιριών που τα είχαν μισθώσει. Αυτό προβλέπεται από κάποιο νόμο. Γιατί είναι τουλάχιστον στην κοινή λογική παράλογο να μπορεί όποιος θέλει να νοικιάζει ένα αυτοκίνητο να κάνει ό,τι γουστάρει και να μην πληρώνει. Κανένας δεν έχει την ευθύνη. Αύριο το πρωί δηλαδή ένας Βουλγάρος παίρνει ένα αυτοκίνητο, το παρκάρει στην πλατεία της κατεύθυνσης επάνω, του κόβουμε πρόστιμα και θα πούμε μετά από δύο χρόνια να τα διαγράψουμε γιατί δεν είναι ευθύνη της εταιρείας. Δεν καταλάβατε καλά το θέμα. Γι' αυτό ρώτησα. Ωραία. Υπάρχει άλλο ερώτημα. Ο κύριος έχει δεξής. Γίνεται διαγραφή γιατί δεν έχει ευθύνη η εταιρεία κάποιος παρκάρει το αυτοκίνητο παράνομα και θα γίνει ξανά επαναβεβαίωση σε αυτόν που έκανε την παράβαση. Διαγραφή και επαναβεβαίωση λέει στην εισήγηση. Αυτός που πίστωσε το αυτοκίνητο, σε αυτό θα γίνει η βεβαίωση του προστήμου. Εγκρίνεται η εισήγηση στον Δημάρχου. Παρόν ο κύριος Κυριακίδης. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Στην πληροφορία είμαστε τώρα. Είναι γενική ερώτηση, γιατί αυτά έρχονται συχνά και ειδικά το καλοκαίρι. Αριθμός αυτοκινήτων μη πιστωμένος. Έχουμε δει τα συμβόλαια των εταιριών. Ναι, εννοείται. Η εταιρεία έχει φέρει τα συμβόλαια, σας απαντάω γιατί το είδα. Άρα για να λέτε εννοείται, πάει να πει ότι είναι αερολογική ερώτηση. Ναι. Αν μπορείτε να την ακούσετε και να μας απαντήσετε. Ωραία. Η εταιρεία έχει φέρει τα συμβόλαια και έτσι το πρόσωπο πηγαίνει στον παραβάτη. Να περάσουμε συνάδελφοι στην ψηφοφορία. Παρόν ψηφίζει ο κύριος Κυριακίδης, υπόλοιποι άλλος δρόμος ψηφίζει ναι. Και ο κύριος Φάκας για Καθαγγελίδης, παρόν είπατε, παρόν. Το θέμα περνάει για την πλειοψηφία. Έκτο θέμα, τροποποίηση απόφασης Γουσού 685, τροποποίηση συμπλήρωσης της 598 απόφασης Γουσού με θέμα κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παρακολούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατιών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ. Δήμου Κατερίνης. Όση εισήγηση. Ερώτηση του κύριος Ανανιάδης. Η εισήγηση που είχαμε είναι παλιά. Για την προηγούμενη απόφαση. Όχι, γράφει απόφαση. Στο μικρόφωνο κύριε Ταφασιώγα, στο μικρόφωνο. Γράφει η εισήγηση παλιά από να περάσουμε συνάδελφοι στην ψηφοφορία που δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν την εισήγηση του Δημάρχου, συνάδελφοι. Μάλλον δεν ακούτε, συνάδελφοι. Ποιοι ψηφίζουν, ο άλλος δρόμος ο κύριος Ανανιάδης, παρόν. Ο άλλος δρόμος, ναι, εποχή, ναι. Κυριακίδης, Αγαπαγγελίδης, Πάγκας, ναι. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Έβδομο θέμα, έγκριση κανονισμού.
Πανελλήνης για το έτος 2017, ύστερα από εισηγήσεις της επιζώγια της ΟΕΕ. Ως εισήγηση. Ερωτήσεις. Ο κύριος Πίκος, ερώτηση. Ωραία, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Γαβρίδη, πρώτα και μετά σε εσάς, κύριο Πίκο. Στα τρία ευρώ για να είναι υπηρετικό στους εμπόρους και στα 5 ευρώ για τις συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις. Λοιπόν, μείωση από τα 7 στα 5 για τις ταβέρνες, τα 4 στα 3 για τους καταεμπορικά, για τους εμπόρους. Υπάρχουν ερωτήσεις, ο κύριος Μίκος. Σε παλαιότερη συνεδρίαση είχαμε λάβει την απόφαση να δημιουργήσουμε μια διαπαραδοσιακή επιτροπή. Συνεχίστε, παρακαλώ. Σε παλαιότερη συνεδρίαση είχαμε λάβει την απόφαση να δημιουργήσουμε μια διαπαραθεσιακή επιτροπή προκειμένου να συζητήσουμε ιδέες και προτάσεις και να κινήσουμε μια συλλογική προσπάθεια για να διασώσουμε ό,τι απομένει τέλος πάντων από την πάντα ποτέ έντονη σε προπανήγυρη. Γιατί δεν έγινε αυτή η διαπαραθεσιακή επιτροπή και γιατί δεν έγινε μια τέτοια πρωτοβουλία συλλογικής προσπάθειας. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παπαδρίδη. Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο. Καλώς θετική η μείωση που έγινε, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει αυτό το κλικ που θα κάνει την Ευρωπανίγυρη να ξαναπάρει τα πάνω της. Ζητάμε, γιατί δείξαμε ότι στο Χριστουγεννιάτικο χωριό... Ένα λεπτό λίγο κύριε Μακρύδη, να σας διακόψω λίγο. Παρακαλώ πολύ να αποκαλυφθείτε, αλλιώς θα αναγκαστώ να διακόψω το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μακρύδη, συνεχίστε. Γιατί δείξαμε ότι όταν κάναμε κάτι όλοι ενωμένοι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, πήγε καλά. Δυστυχώς η Ευρωπανίγυρη, ακόμη μια χρονιά, αν απλά κάνουμε αυτή τη μείωση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και θα την αφήσουμε να σβήσει. Άμεσα, τώρα, χθες, πρέπει να γίνει μια διαπαραταξιακή, να κατατεθούν προτάσεις και να δούμε να λειτουργούμε. Η ερώτηση είναι ότι πρέπει να πάει καλά η Ευρωπανίγυρη, να μην την αφήσουμε να σβήσει. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Είναι όμως πραγματικότητα. Αυτό είναι τοποθέτηση. Μήπως μήκανε κύριε Πρόεδρε πέρυσι στα Εγγένεια και δεν πήγε κανένας. Κύριε Μακρύδη, κύριε Μακρύδη, επιτρέψτε μου λίγο επί της διαδικασίας να τηρήσουμε λίγο την τάξη. Πρώτα κάνουμε ερωτήσεις και μετά γίνονται τοποθετήσεις. Κύριε Μακρύδη, επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί να μην γίνει διαπαραταξιακή, πάντα αυτό. Ωραία, αυτή είναι η ερώτησή σας. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Να δώσω το λόγο για τις απαντήσεις. Τον κύριο Παπαζιώγα. Καταρχάς συμφωνούμε στην πρόταση του κ. Γαβρίδη για την ενώ κατάλαβα όλοι την μείωση ενώνα από 4 σε 3 και από 7 σε 5 σε 1. Και επειδή και εγώ συμφωνώ με το δικά και εγώ... Συμφωνούμε στη μείωση, όχι στο ποσό της μείωσης, κύριε Παπαζιώγα, δεν τα βάλουμε έτσι. Χωρίς να κάνουμε διάλογο, κύριε Παπαζιώγα, συνεχίστε, μην κάνετε διάλογο. Εγώ συμφωνώ από την πλευρά μου να κάνουμε μια διαπαιδευτική επιτροπή που αποτελείται από όλα τα μέλη και από την πολίτευση και από τη συμπολίτευση. Τη Δευτέρα εκτός θα συναντηθούμε στο γραφείο του κ. Γαβρίδη και να μπορούμε να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις. Γιατί έχουμε ένα μήνα από εδώ και συνεργαστούμε όλοι μαζί και να μπορούμε να υλοποιήσουμε την Ευρωπανίκη και να φτάσουμε στο επίπεδο της Ευρωπανίκης. Αυτό το προτιμούμε όλοι. Ωραία. Συνάδελφοι, εγκρίνεται η εισήγηση του αντιδημάρχου. Κύριος Δρόκας, ένα λεπτό. Μια μικρή διόρθωση να κάνω και με θύμιση του κύριου Μακρύδη που έχει. Ήμουν εγώ παρόν στα Εγγένεια και εκπροσωπούσα τον Δήμο με την έλευση στο Ευρωπανίγυρο. Συνάδελφοι, εγκρίνεται η εισήγηση του αντιδημάρχου. Δεν μπορώ να κάνω τοποθέτηση. Τοποθέτηση. Ένα λεπτό κύριε. Προηγείται ο κύριος Αναμιάδης.
Κύριε Αναδιάδη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κατά μας, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περσινής πανηγυρίας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μείωση δεν είναι, πώς σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο θα παρακινήσει τον κόσμο για να έρθει και να εκμισθώσει χώρους εκεί ώστε να αρχίσει να ζωντανεύει πάλι το πανηγύρι και να γεμίσει από, αν θέλετε, χώρους με παιχνίδια που με δουν να πάρουν ιστορίες και κρυαδιό. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οικονομικά για να μπορέσουν να εκμισθώσουν τον χώρο και ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση από ανθρώπους οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο βρήκανε κάποια χρήματα, τα καταβάλανε, εκμισθώσαν τον χώρο και τελικώς υπήρξε και απογοήτευση στο τέλος γιατί δεν υπήρχε συμμετοχή από τον κόσμο. Λοιπόν, και επειδή εμάς προσωπικά, εμείς μάλλον προσωπικά, κοιτάμε την πραγματικότητα και δεν είμαστε σαν τον κύριο Παπαδημητρίου εδώ, δώρο ελπίδα και όρεξη και θα μέλη θα κάνει θα κάνει. Εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του κύριου Παπαδημητρίου, να πέσει κι άλλο το αντίτιμο και να... Εντάξει, το τζάπα ή χωρίς διάλογο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να πέσει κι άλλο το αντίτιμο και όχι ένα ευρώ όσον αφορά τους. Εμείς δεν θα πούμε σε διαδικασία να πούμε ποσό και τι, γιατί από όσο θέλω να... και ξέρω, μέσα σε αυτό το ποσό δεν είναι και το ρεύμα που καταναλώνει ο καθένας. Ωραία. Ο κύριος Κυριακίδης. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θέλω να επαναφέρω την πρόταση που είχα κάνει όταν ήμουν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και ήσασταν και εσείς παρούσα, γιατί ο τρόπος για να μπορέσουμε να τονώσουμε την θέληση κάποιων εκθετών να έρθουν στην Εμπορπανίγυρη, εφόσον θέλουμε να την αναζωογονήσουμε, για μένα πρέπει να είναι ριζοσπαστικός. Ο τρόπος λοιπόν που πρότεινα και στον κύριο Γαβρίδη, και είμαι διατεθειμένος να τον προτείνω, αλλά θέλω να καταγραφεί και στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι στα πρότυπα της παραχώρησης δωρεάν του χώρου στο επιμελητήριο για την εμποροβιοτεχνική έκθεση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να παραχωρηθεί τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά δωρεάν στους εκθέτες ο χώρος του πανηγυριού με μοναδική υποχρέωση να καλύψουν τα έξοδα του ρεύματος. Συμφωνώ με την πρόταση για τα εστιατόρια, για να πληρωθούν κάποια χρήματα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε με τέτοιες ριζοσπαστικές αποφάσεις για να τονώσουμε την ιστορία του πανηγυριού. Και στο επόμενο θέμα για το Λούνα Πάρκ επίσης θα προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ποιοι εγκρίνουν την... Ο κύριος Μπομποζιό. Επειδή η πρόταση του κυρίου Κυριακίδη ριζοσπαστική είναι μόνο κατά όνομα, με το ποσό που αυτήν προτείνει ο κύριος Γαβρίδης 3 ευρώ και 5 ευρώ, είναι ακριβώς το κόστος του ηλεκτροφωτισμού. Εντάξει, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Πέρα από το κόστος του ηλεκτροφωτισμού και όλων των εξόδων. Άρα, ουσιαστικά και εμείς, δεν θα το πούμε, λέμε μηδέν παραχώρηση με τον κόσμο του ηλεκτροφωτισμού. Άρα, αυτό το ποσό είναι συμβολικό. Συνάδελφοι, χωρίς να κάνετε κουβέντα μεταξύ σας, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ποιοι εγκρίνουν την εισήγηση του αντιδημάρχου? Ομόφωνα. Ομόφωνα η εισήγηση. Παρόν ο κύριος Ανανιάδης. Παρόν η νέα εποχή, παρόν ο κύριος Κυριακίδης, ο κύριος Αρβαδαγελίδης, ο κύριος Σουφάλκας. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Όγδοο θέμα, έγκριση εκμίσθωσης στις 3.230 τετραγωνικά μέτρα από το χώρο της Εμπορπανίγυρης για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ για το έτος 2017. Να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαζιώγα. Εντάξει, όχι εισήγηση. Ο κύριος Παπαζιώγα. Εγώ απλώς να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε, στο όση εισήγηση που αναφέρει ο κ. Παπαγιάννη, ότι στη τετραγωνικά μέτρα
230 τετραγωνικό μέτρο, να προσθεθούμε και παραπάνω αν χρειαστεί, έως 5 τετραγωνικών μέτρων, και μάλιστα να δώσουμε και τη δυνατότητα σε κάποιους άλλους, όπως θέλει, δηλαδή έχει κάποιους συγκεκριμένους, δηλαδή έχει ένα τροχό ή κάποιο και επιμέρους διαγωνισμό, δηλαδή, για συγκεκριμένα μηχανήματα. Ωραία. Όχι με τα ίδια πράγματα όμως, κύριε Παπαγιώμα. Ωραία. Υπάρχει ερώτηση, συνάδελφοι. Ερώτηση. Όχι, γιατί μπήκε έτσι. Η κυρία Δελαγιάννη, αν έχει ερώτηση, σηκώστε το χέρι για ερώτηση. Και τη λέω κιόλας, κυρία Πρόεδρε. Σας έδωσα τον λόγο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέγε. Τώρα έχετε τον λόγο, κυρία Δελαγιάννη. Όχι. Ή έγινε λόγω του μέλου της συζήτησης και τότε είχαμε στα 5 στρέμματα πήγα στα 3 και τόσο. Γιατί είναι μόνο για το μήνα. Κλείσε, έχω δουλειά, κλείσε. Όχι ότι διαφωνούν, αλλά τι έγινε στο ενδιάμεσο. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Βαγιό. Σας προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε και αυτή την απόφαση. Δεν αλλάζουν καμία σχέση, κύριε. Έχει κάθε δικαίωμα ο εισηγητής σε ένα θέμα που έχει φέρει να κάνει μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς εδώ θα το δεχτούμε ή θα το απορρίψουμε. Συνάδελφοι, ωραία. Να προχωρήσουμε συνάδελφοι στην ψηφοφορία. Όσοι έχετε την εισήγηση του Δημάρχου με την προσθήκη ότι η έκταση θα είναι μεγαλύτερη και μέχρι τα 5 στρέμματα, όπως ακριβώς το είπε. Και αν χρειαστεί και παραπάνω, μακάρι να έχουμε προσφορά. Ωραία. Συνάδελφοι, ομόφωνα το θέμα. Ομόφωνα. Το ένατο θέμα έχει αποσυρθεί. Το δέκατο θέμα θα το κρατήσουμε, συνάδελφοι. Προχωράμε στο ενδέκατο θέμα. Τροποποίηση της ΑΡΙΝ 339 του 2017 απόφαση του ΣΟΥ με θέμα λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωτήτων καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα. Ως εισήγηση. Ερώτηση. Ως εισήγηση. Σας είπα ότι το κρατάμε λίγο. Ωραία. Ομόφωνα το ένδεκατο θέμα. Γιατί το ζήτημα μας το λέτε, δεν σημαίνει ότι το δεχόμαστε κιόλας. Για ποιον λόγο λοιπόν δεν... Ζήτησε ο Δήμαρχος να κρατηθεί το θέμα μέχρι να γυρίσει να προχωρήσουμε στα επόμενα. Προχωράμε. Ο κύριος Κύπου είναι εδώ. Είναι εδώ. Προχωράμε στο 12ο θέμα. Να είστε και εδώ. Ακούσουμε τη διαδικασία το 10ο θέμα παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κορινού στον Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Όμιλο Κατερίνης. Ως εισήγηση, ομόφωνα, εισήγηση του Δημάρχου, ομόφωνα. Το 13ο θέμα αποσύρεται. 14ο θέμα, παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγου. Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή γιατί έχουν προσθεθεί και 6 γήπεδα. Ο κύριος Παπαγιώργος τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα αρρύπηδα που πήγαν στη σύγκριση του ατομίτου του Γκάζι Λαβλάτσου, παρκόμενου για την χρήση του κυπέλλου του Βίλου και του Βαταλιάνου, έχουν προσθεθεί πριν από λίγο για άλλα 6 θέματα, άλλα 6 γήπεδα για παραχώρηση κάτι τη ομάδα, γιατί έγινε συνεδρία στο πρώτο σύμβολο μεσημέρι, που μα τα φέρνει κατευθείαν ζώνη εδώ πέρα, στο πρώτο λεπτό συμβούλιο, για να μην τα έχουμε κρεμότα για το επόμενο. Να σα αναφέρω λίγο τα συγκεκριμένα γήπεδα, ποια είναι αυτά. Συνάδελφοι, ακούτε τον εισηγητή. Παραχώρηση στον Γκάμψη τη Σταυρομάχη του Δημοτικού Γηπέδου Αδρομάχη, του Αχυλέα Μεθεσάρια του Δημοτικού Γηπέδου Αδρομάχη, του Γηπέδου του Ξογάστα Χέλα του Δημοτικού Γηπέδου Χράνη για προπονήσματα τη Οξοβολία, όσο και την εξαγωγή πανελληνίων αγώνων, στο δόξαμο σχολείο του Δημοτικού Γηπέδου Αδρομάχη, πιερίδε Μούσε στο Δημοτικό Κήπεδο Αδωμάκης και στις Νεφέλες του Δημοτικού Κήπεδου Μιλαδά Παραδείσου. Ωραία. Ερώτηση. Ο κύριος Ανανιάτου. Δεν ακούγεστε, κύριε Ανανιάτου. Η Κεσαρέα έχει κήπεδο. Θα να κάνει στην Αδωμάκη. Ο Δημοσκοχώρη έχει κήπεδο. Γίνεται, έχει κήπεδο. Κάντε την ερώτηση σας, κύριε Ανανιάτου. Γιατί
Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί μαζεύουν τόσες πολλές ομάδες στην Ανδρομάχη, γιατί αν και οι Ανδρομάχοι εκεί και έχουν και τις ακαδημίες και οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα είναι γύρω, θα είναι πολλά. Ωραία, υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Παπαδιώβα. Αυτός κύριε Πρόεδρε, στο κήπεδο του κύριε Ανανιάδη, στο κήπεδο της Ανδρομάχης μας έχουν πολλές ομάδες, αναγκαστήκα να υπάρχει ομάδα του νοσοκομείου, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει κήπεδο, είναι υποκατασκευής και για ένα διάστημα 2-3-4 μηνών θα δημιουργήσει ένα κήπεδο της Ανδρομάχης. Αυτό ζήτησε, αυτό προχώρησε. Όπως και οι κυβέρνησες Μούσες για το δικό τους στάδιμα θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο κήπεδο να γίνουν τα διεξάρτητα αγώνες. Οι τεσσάρες αγώνες κάνει το δικό της κήπεδο, αλλά δεν θα έχουν για τις λοιπούς λόγους δεν θα να διοδότηση. Αλλά σας δικάει ότι η Ανδρομάχη το γήπεδο και δίνει δυνατότητα της κάποιες άλλες ακαδημίες. Όχι τεχνικά μόνο, απλά τεχνικά εγώ το λέω ότι... Να είτε φέρντος ο Παπαζιώκας καταλύσαμε. Θα το παρακολουθήσω για να μην γίνει φορά. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην προφορία. Έχετε ενδύσει στον Δημάρχο. Εγκρίνεται. Ομόφωνα το 14ο θέμα, 15ο θέμα και πληροφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης. Όση εισήγηση, ομόφωνα το 15ο θέμα, 16ο θέμα, γνωμοδότηση επί του φακέλου, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δραστηριότητα κτηνοτροφείου δυναμικότητας 80.000 ορνηθών πάγκησης, θα εγκατασταθεί σε γήπεδο 12.264 τετραγωνικά μέτρα στη θέση λουλουδιές της εταιρείας Αμπρουσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕ. Ως εισήγηση. Παρόν ο άλλος δρόμος. Παρόν ο κύριος Κυραηλίδης. Κατά ο κύριος Κυραηλίδης. Ο άλλος, ο Ινέφη. Στην ψηφοφορία είμαστε. Μα, παιδιά, περάσαμε τόσο όλοι είμαστε στην ψηφοφορία. Θα έπρεπε, ναι, να ζητήσετε το λόγο πιο ωραία. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Συγγνώμη λίγο. Το κατά είπαμε κύριε Κυραηλίδη εσείς. Το... Δεν γίνεται τώρα. Το 17ο θέμα... Δεν προχωράει. Δεν γίνεται από τη στιγμή που έχει γίνει η ψηφοφορία. Δεν γίνεται. Όχι, όχι. Βάσει κανονισμού όταν είμαστε έχει περάσει την ψηφοφορία δεν δικαιούστε. Όχι. Ψήφισες κατά κύριε Ανανιάδη προηγουμένως, ξανά, παρόν. Ψήφισες εσύ, από την αρχή. Γιατί γυρνάμε πάλι στο προηγούμενο, δεν πάμε στο επόμενο. Γνωμοδότηση επί του φακέλου μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας διαβίβαση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων της υπαρήθουν 10-385-14 απόφασης παράτασης τη ΝΕΓΑ ΚΟΕ στο ρεύμα τη Τεργέ στο δημοτικό διαμέρισμα Ρητίνη του Δήμου Κατερίνη Διευθυντήρια. Ως εισήγηση. Γνωμοδότηση επί του φακέλου των μέτρων για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Αυτή είναι η εισήγηση. Το λόγο, κύριε Τσουκάνη. Εγώ ήθελα να ενημερώσω τους όμως ότι γίνεται γνωμοδότηση επί του φακέλου. Εμείς δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα παραπέρα. Εμείς εξετάζουμε μόνο το φάκελο αν είναι εντάξει. Από εκεί και πέρα η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να βγάλει και την άδεια και να ελέγξει αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Απλό. Γνωμοδότηση είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Η κυρία Δαλαγιάννη ερώτηση. Για να γνωμοδοτήσει το σώμα, κύριε Συντητή,
πρέπει να έχει δεδομένα. Τα έχετε, υπάρχει εδώ αυτή η εισήγηση, την οποία πρέπει να μας αναπτύξετε. Εμείς ως συνδυασμός έχουμε τα ερωτήματα, τι έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, περάσαμε κάτι σχετικό με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Σωστά. Η ερώτηση ποια είναι, κύριε Δελαγιάννη. Ωραία. Η ερώτησή σας ποια είναι λίγο, να καταλάβουμε. Κάτσε να ρωτήσω. Λοιπόν, κάντε την ερώτησή σας λίγο. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, από την εισήγηση που διαβάζουμε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι προφανώς η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αρνητική. Σωστά. Πρώτο είναι αυτό. Γιατί λέει ότι έρχεται να γίνει γνωμοδότηση από το σώμα για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, ενώ έχει η μελέτη που έχει κατατεθεί αφορά παλιά μελέτη, η οποία ήταν προκειμένου να εγκριθεί για την πρώτη λειτουργία. Άρα δεν έχει καταθέσει αυτό τι καταλαβαίνω εγώ. Οπότε, ένα, πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε ποια είναι πραγματικά η εισήγηση της υπηρεσίας, την οποία έρχεται εσείς εδώ να μας μεταφέρετε ως εισήγηση. Ποια είναι η εισήγηση. Ωραία, υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα μετά. Κάντε και το ερώτημά σας και το δεύτερο για να απαντηθούν συνολικά. Είναι αρνητική, θα το καταλάβω και δεν θα έρθω. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Συνάδελφοι, υπάρχει άλλη ερώτηση. Κύριε Τσουγκράνη, έχετε το λόγο. Εμείς γνωμοδοτούμε για την παλιά μελέτη. Αυτή κατατέθηκε για την παλιά μελέτη, όχι για την καινούργια. Η γνωμοδότηση είναι για την παλιά, σύμφωνα με αυτά που με ενημέρωσαν από την υπηρεσία, για την παλιά μελέτη. Έτσι μου είπαν η γνωμοδότηση. Και επίσης έχουμε το φάκελο, τον έχουμε εξετάσει στην υπηρεσία και είναι θετική. Τι καταλαβαίνω. Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, με τις ερωτήσεις. Μπορώ. Ερώτηση, κύριε Ανταλαγιάννη. Λοιπόν, το θέμα είναι η εισήγηση για τον νομοδότηση του φακέλου. Το φακέλο που αφορά την ανανέωση του περιβαλλοντικού όρου. Σωστά. Άρα η νομοδότηση που σήμερα πρέπει εμείς να δώσουμε αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών. Λέει λοιπόν η υπηρεσία ότι δεν κατατέθηκε νέος φάκελος προκειμένου να εγκριθεί η ανανέωση και μας φέρνουν τον παλιό που εγκρίθηκε για την κατασκευή και όχι για την ανανέωση. Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν έχουμε αρμοδίως μελέτη. Μπορεί λοιπόν εδώ καλύτερα το σώμα να προβλήσω γνωμοδότηση για την ανανέωση όταν δεν έχει μελέτη για την ανανέωση. Μπορεί λοιπόν να εισηγηθεί η υπηρεσία αναβολή του ζητήματος γιατί δεν υπάρχει σχετική μελέτη. Εφόσον καταλήγω ότι δεν υπάρχει σχετική μελέτη, αυτή τη στιγμή θα γνωμοδοτήσουμε θετικά. Αρνητικά, θετικά γνωμοδοτούμε εμείς. Θετικά είπε ο κύριος εισηγητής νωρίτερα. Όχι, όχι. Ο κύριος εισηγητής είπε όχι εισήγηση. Αρνητική είναι η εισήγηση δική μας. Δεν καταλαβαίνουμε τα ίδια. Λοιπόν, πόσο είναι θετική η εισήγηση. Συνεχίστε λίγο την ερώτησή σας για να σας απαντήσουμε, κύριε Δελαγιάννη. Λοιπόν, νομίζω ότι ρωτάω ελληνικά. Αυτό ρώτησε λοιπόν τον κύριο εισηγητή. Είναι θετική η εισήγηση ή αρνητική. Και μας απάντησε λοιπόν, δεν απάντησε αυτό, απάντησε ότι ήταν η προηγούμενη μελέτη που είχαμε γνωμοδοτήσει θετικά, άρα να ξαναγνωμοδοτήσουμε θετικά. Κύριε Τρούνο, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία, αν δεν καταλάβαμε και είναι αρνητική η εισήγηση, να μας τελειώσει. Διαβάζετε κάτι πίσω από τις λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Μπορείτε να το ακούσουμε από ένα μικρόφωνο ότι είναι αρνητική. Υπάρχει άλλη ερώτηση για να απαντηθούν. Αρνητική, αρνητική. Εκτός από την άρνηση έγινε σύσταση από την υπηρεσία να προσκομίσουν νέα μελέτη. Δεν έχει αρμοδιότητα.
Η υπηρεσία μας δεν έχει αρμόδιο. Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις, να δώσουμε τον λόγο σε όσους έχουν συμβάλλει. Ας πούμε στον κύριο Τούρο, άμα δεν βλέπετε το σχολοκέρι. Κύριος Τούρο, τον λόγο. Καταρχήν η εισήγηση από τη διαβάση είναι αρνητική, επειδή ακριβώς δεν έχει εκδοθεί, δεν έχουμε πει στοιχεία πατέρου. Αλλά επιπλέον θέλω να συνημερώσω ότι κυρία επικεφαλής, πάμε εγώ άμα θέλετε να ακούτε. Έτσι. Λοιπόν, η εισήγηση είναι αρνητική ακριβώς επειδή δεν έχουν δοθεί επίκαιρα στοιχεία, διευκρινισμένα στοιχεία. Εκτός από αυτό όμως, δεν δίνεται στην υπηρεσία σε εμάς πάκελος. Απλώς έχετε μία απλή ανακοίνωση. Και όπως ανέφερε στην προηγούμενη περίπτωση, στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν γνωμοδότηση η αντιαρρύθμιση της περίπτωσης, κακώς έρχεται εδώ η εισήγηση. Η υπηρεσία έχει υποχρέωση και θα γίνει από εδώ και στο εξής να αναρτά κάθε τέτοιο θέμα στον πίνακα να γνώσει και να το φέρνει ως απλή ενημέρωση και τίποτα άλλο. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία αναγκάζονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ δεν στέλνονται φάκελο ολοκληρωμένο, να δώσει τη διαδικασία να ζητούν από την περιφερειακή ενότητα φάκελο ολοκληρωμένο και να γνωμοδοτούν εκ των υστέρων. Και πολλές φορές η γνωμοδότηση πάει στο κάμπο του μαζί του γιατί έχει περάσει το χρονικό διάστημα. Έχουν όλα τα υπόθεση. Στην ουσία έρχεται εδώ πέρα, όταν έρχεται όχι ως φάκελος, αλλά ως μια ανακοίνωση, τίποτα άλλο, και με βάση την νομοθεσία είμαστε τότε είναι σαν αναγκασμένοι υποχρεωμένοι να αναρτούμε αυτό το θέμα, να το ανακοινώνουμε και όποιος έχει αρκίνηση του θέματος να πάει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Για όποιος έχει αρκίνηση του θέματος συμπληρώνει ένα ειδικό έντυπο το ε11, το οποίο δεν είναι ήρωτο. Και αυτό έρχεται εκ περισσού, όχι του περισσού του Καβακάπα, εκ περισσού παραγανίστου. Εδώ είμαστε αρνητικοί, επειδή δεν υπάρχει και το κεντρικό φάκελο. Το αντικείμενο της εταιρείας είναι. Ωραία. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Δεν έχει φάκελο. Κυρία Δαλαγιάννη, εσύ τοποθέτηση. Κυρία Δαλαγιάννη. Μια γενικότερη ερώτηση, γιατί όλη αυτή η διαδικασία που έχουμε κάνει. Γιατί δεν αφηγείστε. Μέχρι στιγμής έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για γνωμοδοτήσεις εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων. Τώρα μας ανακοινώνεται ότι αυτό γίνεται εκ περισσού. Τόσες ελπίσεις που έχουμε κάνει εδώ πέρα, δηλαδή ακυρώνεται ουσιαστικά ο ρόλος μας και μας ανακοινώνεται μια καινούργια διαδικασία. Ή εφόσον υφίσταται αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να πιέσουμε την περιφέρεια να μας τα στέλνει εγκαίρως για να γίνεται ουσιαστικά. Τι μας είπατε. Δεν είναι η νομοθεσία τέτοια που γι' αυτό και η περιφερειακή κοινότητα, η περιφέρεια δεν στέλνει φάκελο. Οπότε θα σας αλλάξουμε την νομοθεσία. Δηλαδή κάτι δεν μπορούμε να παίρνουμε εδώ μια απόφαση ή σε αυτή τη θυσία ότι θα την ακυρώσουμε γιατί είναι εκπέσου. Όχι του ΚΚΕ. Η νομοθεσία κύριε Τούρο, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε διάλογο. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει έννοια να κάνουμε διάλογο, αλλά αυτό τι έννοια να κάνουμε τον μονόλογο. Συμφωνώ. Είτε θέματα τα οποία θα συζητάμε, είτε δεν θα τίθενται και δεν θα. Για διάλογο μίλησα. Είπα να μην κάνει ο κύριος Γκρούς διάλογο με εσάς εκτός του μικροφόνου. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Εγκρίνεται η εισήγηση. Παρόν ο κύριος Ανανιάδης. Παρόν ο άλλος δρόμος. Παρόν η νέα εποχή. Κύριος Κυριακίδης. Ωραία. Κύριος Κυριακίδης, ναι. Κύριος Αναταγελίδης, κύριος Πάκας, ναι. Το θέμα περνάει την πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα, παραχώρηση χρήσης. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου βελτίωση αντεπτικών υποδομών σε δηλώπου ελάχου εξοχής καταλωνίων του Δήμου Κατερίνης ως εισήγηση. Εγκρίνεται εισήγηση του Δημάρχου. Ομόφωνα το 18ο θέμα. 19ο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου βελτίωσης υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου του Δήμου Κατερίνης. Όση εισήγηση, ομόφωνα το 19ο θέμα, 20ο θέμα, έγκριση Α, παράταση χρονικής προθεσμίας και συμβάσεων ως προς την ομάδα Α, αντιληπτικά συγκροτήματα και Γ, σωληνώσεις υδραυλικών δικτύων και Β, δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης ως προς την ομάδα Γ, σωληνώσεις υδραυλικών δικτύων που αφορά την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντιλοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 20ο θέμα. 21ο θέμα. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή τακτικών τετραγώνων στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης προϋπολογισμού 19.845,09 ευρώ εκτός ΦΠΑ με αριθμό μελέτης 38/17 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του νόμου 44/12 του 16. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 21ο θέμα, 22ο θέμα, έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2016 για τα ΙΤ της τέταρτης ομάδας και των υποομάδων 7-1, 7-2, 7-3, 7-5, 7-6 με αριθμό μελέτης 100 του 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του νόμου 44 του 12 του 16. Ερώτηση, κύριος Ανανιάδης. Ναι, για ποιο λόγο τώρα, εντάξει, διατάξεις τώρα και τα άρθρα δεν μπορούμε, αλλά για ποιο λόγο ζητάμε την παράταση του νόμου παράδοσης των υλικών. Υπάρχει άλλη ερώτηση, ο κύριος Δούρος. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην πληροφορία. Εγκρίνεται η εισήγηση των Δημάρχου. Ομόφωνα, ομόφωνα. Κατά ο κύριος Ανανιάδης. 23ο θέμα. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής των επιπλέον εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύριων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης. Αριθμός μελέτης 1 του 14. Ως εισήγηση, ομόφωνα. Ομόφωνα το 23ο θέμα. 24ο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων. Έχουμε τη μελέτη 43 του 14. Πρέπει να γίνει κλήρωση για ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. Τακτικό Μακρύδου Παρθένα. Αναπληρωματικό Ίσος Γεώργιος. Μελέτη 42 του 14. Τακτικό Γαβρίδης Γεώργιος. Αναπληρωματικό Σαριγιαννίδης Λάζαρος. Μελέτη 7 του 10. Τακτικό μέλος Λιανός Χρήστος. Αναπληρωματικό Μακρύδη Παρθένα. Μελέτη 8 του 14. Τακτικό Περεδίμας Παναγιώτης. Αναπληρωματικό Ανανιάδη Σταύρος. Εγκρίνεται συνάδελφε εισήγηση. Εγκρίνεται ομόφωνα το 24ο θέμα. 25ο θέμα. Τροποποίηση της αρρύθμης 276 του 2017 απόφαση του ΚΟΣΟΥ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τούρο, γιατί στην ουσία υπάρχει συμπλήρωση της απόφασης, δεν υπάρχει εισήγηση. Κύριε Τούρο, το λόγο. Η λέξη νέα δρομολογία δεν είναι νέα δρομολογία, είναι πώς τα δρομολόγια, νέες γραμμές, συγγνώμη. Δεν είναι νέες γραμμές, είναι στις υφιστάμενες γραμμές επιπλέον δρομολόγια. Στην ουσία είναι μόνο η φράση. Ναι, το νέα δεν είναι διαφορετικό. Εγκρίνεται η εισήγηση στον Δημάρχου. Ομόφωνα το 25ο θέμα, 26ο θέμα, γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση θαλάσσιας θέσης για προσωρινή εγκατάσταση ποινίου. Ως εισήγηση, εγκρίνεται η εισήγηση στον Δημάρχου. Ερώτηση, κύριε Δελαγιάννη. Κύριε Δούρος. Κύριε Δούρος, το λόγο.
συνέχεια, εμείς καλούμαστε να εισηγηθούμε, αλλά η εισήγηση η δικιά μας είναι αρνητική, επειδή στην προκειμένη περιοχή είναι στην επέμβαση της Ολυμπιακής Αρχής, είναι τουριστική περιοχή, οπότε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κατασταθεί μια τέτοια μονάδα η οποία θα έχει καλλιέργεια τόσο για διαδικασίες εμπορεύσεις. Άρα είναι αρνητική η εισήγηση. Ωραία. Υπάρχει ερώτηση. Κύριε Ταλαγιάννη. Τώρα όχι. Θα περάσουμε στην άδεια στην ψηφοφορία, κύριε Ντυσίκη, στον Δημάρχο. Ομόφωνα το 26ο θέμα. 27ο θέμα, τροποποίηση της αλήθειας 6 του 2017, απόφαση του ΣΟΥ με θέμα συγκρότηση επιτροπών, Α, παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και Β, παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 44-12-16, δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Όση εισήγηση. Ομόφωνα το 27ο θέμα. 28ο θέμα. Έγκριση της ΑΕΠ 95 του 17 μελέτης με τίτλο Προμήθεια 2 μεταχειρισμένων αναμορφητικών σαρόφρων δρόμων χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων προϋπολογισμού 100.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ως εισήγηση. Ερώτηση ο κ. Κυριακίδη. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσα σάρωθρα έχουμε αυτή τη στιγμή στο δυναμικό της υπηρεσίας και πόσα από αυτά δουλεύουν. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Η κυρία Ελευθερία από το λόγο. Αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία καθαριότητας υπάρχουν 4 σάρωθρα και δουλεύουν όλοι. Και τα 4 βέβαια. Είναι ένα στο πάρκο. Ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Ελευθερία. Θα περάσουμε στην πληροφορία. Γίνεται η εισήγηση της Αντιδημάρχου. Ομόφωνα το 28ο θέμα. 21ο θέμα. Υποβολή εκτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήματος, του Δήμου μας. Ο λόγος του κύριου Βοζιώκου. Θα θέλω να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, την εισήγηση των τοπικού αριθμού των εξόδων. Στο τέλος, να συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία. Ωραία. Εγκρίνεται η εισήγηση του Δημάρχου. Ομόφωνα το 21ο θέμα. 30ο θέμα. Σύναψη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Επιστημιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους ΤΕΦΑΦΗ. Ως εισήγηση. Κατά ο παρόν ο κύριος Ανανιάδης. Οι υπόλοιποι το υπερψηφίζουν. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. 21ο θέμα. Έγκριση της ΑΡΙΠ 94 του 17 μελέτης. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών προϋπολογισμού 39.849,8 ευρώ συν ΦΠΑ και έγκριση διενέργειας του οπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της. Ως εισήγηση. Συνάδελφοι, προηγουμένως είπα 39.849,88, μαζί με το ΦΠΑ είναι αυτό. Εγκρίνεται η εισήγηση του Δημάρχου. Ομόφωνα το 31ο θέμα, 32ο θέμα, έγκριση της διοργάνωσης της 8ης εμπορικοτεχνικής έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας. Ως εισήγηση. Ο λόγος του κύριο Παπαζιώμα. Όχι, απλώς εγώ να αναφέρω ότι η συμμετοχή του Δήμου σε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή έκθεση, το αναφέρω η εισήγηση, είναι στις 15.000 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους 15.000 ευρώ θα προσθεθεί και εργατόρι, δηλαδή αυτό θα απασχολήσει ο Δήμος από εργατικό προσωπικό, είναι υπολογισμένο και αυτό μέσα στις 15.000 ευρώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Δαλαγιάννη. Η συνδιοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται σε συνδιοργάνωση και δίνουμε πάντα αυτό το ποσό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω. Μην διακόπτε το συνομιλητή. Θα ρωτήσω τον κύριο Σιγητή αν γνωρίζει και θα υπερψηφίσουμε. Δεν τα ρωτάω γι' αυτό.
ποια είναι η χρησιμότητα, ποια έχετε από τα προηγούμενα χρόνια που γίνεται αυτή η έκθεση, ναι, κάποια έτσι αποτελέσματα, χρησιμότητας, πώς προσφέρει αυτό στο σύνολο. Θεωρούμε ότι είναι καλό και θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει και η Εμποροπανίγυρη να ανεβεί το επίπεδό της. Απλά μπορείτε να προσφέρετε. Υπάρχει μια ερώτηση. Ο κύριος Παπαζιώγος. Τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή του Δήμου ήταν μεγαλύτερο ποσό. Όλοι θυμάμαι περίπου 30.000 ευρώ, φέτος είναι 15.000 ευρώ. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτή. Σίγουρα ο αριθμός και η χρησιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή είναι η δυνατότητα βέβαια σε όλους τους τοπικούς παράγοντες εδώ πέρα να εκθέσουν τα προϊόντα και δίνει δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους κατερίμνησης, τους κυρίες και όχι μόνο για περιβάλλοντες περιοχές όμως δομούς να έρθουν να επισκεφτούν πραγματικά και να δούμε σαν Πιερία αναπτυξιακά τι μπορούμε να προωθήσουμε εκτός Πιερίας αλλά και εντός Πιερίας. Νομίζω ότι η επιτυχία των προηγούμενων εκθεσών ήταν ικανοποιητική και ένα τέτοιο μέρος θα πρέπει να το συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και νομίζω ότι είμαστε σε θετική κατεύθυνση και γι' αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε. Ο κύριος Ζωνανιάν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και χρόνια έρχεται το συγκεκριμένο θέμα, εδώ και χρόνια έχουμε την ίδια θέση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Καταρχήν, μιλάμε για μια συνδιοργάνωση σε ένα κοντινό χρονικό περίοδο που γίνεται και η Εμποροπανίγυρη. Λοιπόν, αλλά εμείς ταυτόχρονα θέλουμε να αναβαθμίσουμε την Εμποροπανίγυρη, όπου όσοι έρχονται εκεί μέσα για να εκθέσουν, ας πούμε, ή να πουλήσουν προϊόντα τους, γιατί πρέπει να πάρουν πληρώνουν ένα αντίτιμο. Ενώ θα μπορούσαμε αυτά τα 15.000 να τα ρίξουμε εκεί πέρα για να αναβαθμίσουμε την Εμποροπανίγυρη. Αλλά ταυτόχρονα τι κάνουμε, συνδιοργανώνουμε το δελτήριο. Λοιπόν, δεν έχει να προσφέρει τίποτα το δελτήριο, κυριολεκτικά τίποτα στον ελεύθερο επαγγελματία του τόπου μας, παρά μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, και δίνουμε τη δυνατότητα στο δελτήριο να μισθώνει αυτούς τους χώρους. Έτσι, να ζητάει δηλαδή μισθωμά για τους χώρους που θα πάνε και θα παρουσιαστούν οι εκθέτες, ας πούμε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Λοιπόν, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να δούμε μια τέτοια εισήγηση. Ναι, και θα καταψηφίσουμε. Συνάδελφοι, να περάσουμε ο κ. Κυριακίδης. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι βαθιά προβληματισμένος. Όχι γιατί δεν θέλω να γίνει αυτό, σαφώς και θέλω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η στρατηγική, ποια είναι η πολιτική του Δήμου και της Διοίκησης σε σχέση και με την Εμποροπανίγυρη. Προσφάτως διάβασα στις εφημερίδες μετά από μια συνάντηση του Δημάρχου, του Προέδρου, του Επιμελητηρίου και της κυρίας Μαυρίδου της Περιφερειακή, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο και για μόνιμη εγκατάσταση της εμποροβιοτεχνικής έκθεσης στο συγκεκριμένο χώρο. Αν τελικά εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, νομίζω ότι μάλλον έχουμε αποφασίσει για την τύχη της εμποροπανίγυρης. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω καμία αντίρρηση να βοηθήσει ο Δήμος σε ένα τέτοιο αναπτυξιακό μέτρο, σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά με προβληματίζουν κάποια αλληλοσυγκρουόμενα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική πολιτική του εκφράζει. Τελικά θα έχουμε μια ξεκάθαρη κάποια στιγμή εικόνα για το τι θέλουμε να υπάρχει σε σχέση με την εμποροβιοτεχνική, σε σχέση με την εμποροπανίγυρη και το τι πρέπει να γίνει. Ειλικρινά μιλάω, δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Θα το ψηφίσω ούτως ή άλλως, αλλά θα ήθελα να έχω μια εικόνα για το τι μένει και δέσα. Ναι. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Η κυρία Τρισίγη στον Δημάρχο. Ομόφωνα το 33ο θέμα. Κατά ο κύριος Ανανιάδης. Συγγνώμη, κύριε Ανανιάδη. 33ο θέμα. Έκδοση άδειας παραγωγού πολιτή λαϊκών αγορών στον Καλαϊτζίδη Νικόλα του Γεωργίου. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το 33ο θέμα. 34ο θέμα. Διόρθωση της αρρύθμι 367 του 17 απόφαση του ΣΟΥ με θέμα έγκριση συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και ψήφιση πιστώσεων. Ως εισήγηση. Δεν έχει εισήγηση. Πότε
Συγγνώμη, εγώ να δώσω τον λόγο στην κυρία Δήμαρχο να μας καταφέρει. Να δώσω λίγο τον λόγο στην Συνδήμαρχο να ενημερώσει. Κύριε Δήμαρχο, να ενημερώσω λίγο. Μόνο η απόφαση, όχι οι δυο. Απλά είναι η ίδια απόφαση που είχαμε πάρει στο προηγούμενο συμβούλιο, αλλά άλλαξαν όμως για κάποιο λόγο την ημερομηνία της εκδήλωσης και γι' αυτό έπρεπε να ξαναπεράσει από το Δημοτικό Συμβούλιο για να το ψηφίσουμε. Αυτή είναι η διόρθωση, μόνος προς την ημερομηνία της εκδήλωσης. Ωραία. Εγκρίνεται η εισήγηση του Δημάρχου, ομόφωνα το 34ο θέμα. 35ο θέμα, έγκριση διοργάνωσης του διοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση πιστώσεων. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το 35ο θέμα, 36ο θέμα, εξώδικο καθορισμό τη μονάδας μονάδα αποζημίωση γη Δήμου Δημοτών. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το 36ο θέμα, 37ο θέμα, έγκριση δίμηνη παράταση των συμβάσεων προμήθεια τροφίμων με την Κωνσταντίνο Δαγκούλη και ΣΥΕΟΕ για προμήθεια ειδών Παντοπολίου και ειδών Κροπολίου, την εταιρεία ΑΦΗ ΠΟΥΦΑΕ για προμήθεια ελαιόλαδου. Τον Κωνσταντόση Γεώργιο για προμήθεια ειδών Αρτοπίου, την εταιρεία Στεφάνου, ΚΑΠΑ και ΓΑΜΑ Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνη για την προμήθεια κοτόπουλων, την ΤΑΚ 30.000 για την προμήθεια πυροκομικών, γαλακτοκομικών, ειδών Αθροπλαστείου και Παντοπολίου για τι εκδηλώσει για τι ανάγκε του ΟΠΑ. Ω εισήγηση, ομόφωνα το 37ο θέμα, 38ο θέμα. Μία ερώτηση μόνο. Αυτή είναι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω παράταση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την νέα σύμβαση. Σε προβλήτης. Είστε επειδή υπάρχουν... Κοιτάω εκεί και νομίζω ότι δεν είναι. Επειδή υπάρχει πόλεμο χρημάτων, όπως και... Δεν κάνουμε, αλλά έχει ξεκινήσει... Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχει γίνει γύρω Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός, οπότε... Κατανοητό κύριε Παυλίδη. Ομόφωνη εισήγηση του κ. Παυλίδη, 38ο θέμα, ανανέωση παραχώρηση χρήση δημοτικών ακινήτων για αποκλειστική χρήση από τη Δικαιδή. Ως εισήγηση. Ο κ. Κυριακίδης. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή μέσα στην εισήγηση λέει ότι το μεν κτίριο στο Βατάνι παραχωρήθηκε το 2001, αλλά δεν λέει μέχρι πότε, θα ήθελα να ρωτήσω πότε έλειγε η παραχώρηση. Το δε κτίριο του αναψυκτηρίου της Ευαστής παραχωρήθηκε το 2003, επίσης όμως δεν λέει πότε έλειγε η παραχώρηση, θα ήθελα να ρωτήσω αυτό επίσης. Και ένα τρίτο, δεν αναφέρεται τίποτα για το κτίριο του Σβορώνη. Εκεί τι γίνεται, θα μας ενημερώσει. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κ. Σαμπαντή, κύριε το λόγο. Όσον αφορά το κτίριο του Βατά, η προθεσμία λήγει το 1-1-12 και είμαστε πρόθεσμοι όσον αφορά την παράταση. Είναι ένα θέμα τυπικό, τα κτίρια αυτά ανήκουν στο Δήμο και κατά συνέπεια χρειάζεται να παίρνουμε εγκαίρως τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά το κτίριο της Ευασίας στο αναψυκτήριο, ομοίως και αυτό. Και αφορά όχι μόνο το Βατάν, το αναψυκτήριο σε Σεβαστή, αλλά και την περίσταση και το κτίριο του ΝΑΜΕΑ, το ΚΔΑΤ, δηλαδή στο Σμό. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Τι θέλετε, κύριε Γιάννη, δεν καταλάβατε κάτι. Θα ρωτήσω μέχρι πότε είναι παραχωρημένο, αν είναι παραχωρημένο το κτίριο του Σβορώνου και το κτίριο της περίστασης μπαίνει τώρα, δεν υπήρχε στην εισήγηση. Κύριε Παπαδοπούλου, αν δείτε. Το 1-12 και πρόσφυγα φέρνουμε την απόφαση για εσά. Χωρίς να κάνουμε διάλογο, κύριε Κυριακίδη, σας απάντησα. Εγκρίνεται η εισήγηση του κ. Παπαδημητρίου. Ομόφωνα το 38ο θέμα, περνάμε στο επόμενο θέμα, 39ο θέμα, παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους. Ο λόγος των κ. Μασγιώγα. Μέχρι αυτό αναφερόμαστε στο διαδοχείο της Ιεράκης, την λειτουργία αυτή είναι σε αναστολή. Προκειμένου να παραχωρήσουμε το συγκεκριμένο χώρο στο Πολιτιστικό Σύλλογο της Ιεράκης στα Πάτρια, όπου στο συγκεκριμένο χώρο θα στεγάζεται, δηλαδή, να στεγάζεται και το αγροτικό ιατρείο της Ιεράκης. Υπάρχει ερώτηση, συνάδελφε. Η κυρία Φεραζίδου, τον λόγο. Για το διάστημα, φαντάζομαι, όσο είναι σαν αστολή, γιατί Το ανέφερε. Ναι, να φέρετε και στην απόφαση. Εννοείται θα φέρετε στην απόφαση για όσο χρειαστεί. Από τη στιγμή που θα ξαναλειτουργήσει.
νηπιαγωγείο επιστρέφει πάλι στο σχολείο. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ομόφωνα το 31ο θέμα. Συνάδελφοι, έχουμε κρατήσει το 10ο θέμα. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 655,20 τετραγωνικά μέτρα του υπαρίθμου 856 τεμαχίου στον οικισμό Γρέβενης της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, υπήρξε ένα αίτημα το οποίο θα αναπτύξει ο κύριος Παπαζιώδας, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής του κύριου Δόντι, ο οποίος απουσιάζει αυτές τις μέρες σε διακοπές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δικαιούνται σύμμαμα από τα που μας είπαν οι υπηρεσίες, κάποιες με νοικιάσει από το χώρο μας είμαστε, να υπάρχει η ανάπτυξη σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει το να ανακοινωθεί στον χώρο και ιδιαίτερα δεν γενικιάζει προς την περιοχή. Από και τώρα εξήγησε τον κύριο Παζιώτα και παρακολουθούμε για την ψήφιση. Ο λόγος στον κύριο Παζιώτα. Νομίζω μετά από την εξήγηση του κ. Δημάρχου, προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν την απόφαση δημοπράξης τμήματος 655,20 τετραγωνικών μέτρων στο υπαρέμβο 856 τμήματος του κ. Γρέβενης, Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας, για χρήση σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες βέβαια χρήσεις της και σύμφωνα με το έγγραφο της Πολυοικονομίας και σε περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο δημοπράξης των ΑΠΕ, προτείνει την περίπτωση εκείνη να δημοσιευτεί μέσα σε 10 μέρες προς τη διενέργεια της δημοπρασίας σε μια εκμέρωση του νομού της πόλης. Αυτό που να τονίσω στο συγκεκριμένο θέμα ότι μιλάμε για δημοπρασία και όχι για παραχώρηση ή για εκμίσθωση. Μιλάμε για ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού. Ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Κυρανδιώτης απέχουν από την ψηφοφορία. Υπάρχει από το θέμα γενικά. Υπάρχει ερώτηση. Η κυρία Ανταλέ. Διαδικαστικά, επειδή είδα στην εισήγηση ότι η απόφαση γνωμοδότησης της κοινότητας είναι ομόφωνα αρνητική, δεν ξέρω πώς πρέπει να προηγηθεί μετά την εισήγηση και η έκθεση της απόφασης της τοπικής κοινότητας και μετά να τοποθετηθούμε ή να ρωτήσουμε οι σύμβουλοι. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Σε εσάς απευθύνομαι διαδικαστικά, αλλιώς θα συνεχίσω. Συνεχίστε κύριε Ταλαγιάννη. Ωραία. Ζητώ λοιπόν... Ερώτηση. Ζητώ πρώτα να τοποθετηθούν... Ερωτήσεις κάνουμε πρώτα. Ωραία. Για ποιο λόγο λοιπόν ήταν ομόφωνα αρνητική η εισήγηση να μας το εξηγήσει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ή ο εισηγητής. Ωραία. Ναι. Ωραία. Όποιος μπορεί, νομίζω ότι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Κάντε την ερώτηση σας και θα πούμε ποιος θα απαντήσει. Για ποιους λόγους ήταν ομόφωνη. Ο εισηγητής θα πρέπει να μας απαντήσει μετά την έκθεση των λόγων της ομόφωνης απόρριψης για ποιους λόγους κόντρας αυτούς της απόρριψης εισηγούνται ότι πρέπει να συνεχίσουμε στην εκμίσθωση. Και να μας εξηγήσουν για ποιον λόγο όλα αυτά τα χρόνια αυτό δεν είχαμε σκεφτεί το συγκεκριμένο τμήμα να το χρησιμοποιήσουμε, να το εκμισθώσουμε και για πόσο καιρό ήταν καταπατημένο και αν τυχόν αυτή η καταπάτηση μας έδωσε την ιδέα σήμερα της εκμίσθωσης. Ωραία. Λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Όσον αφορά το κομμάτι έγινε έτοιμα παρακείμενη ξενοδοχειακή μονάδα, δεν είναι η ιδέα δική μας. Μπορεί κάποιος να έρθει να ζητήσει την εκμίσθωση ενός χώρου. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να ζητήσει την εκμίσθωση ενός δημοσίου χώρου για να κάνει κάποια εκδήλωση. Ή τέλος πάντων να εκμισθώσει έναν χώρο που δικαιούται και εφόσον είναι σύνομο, βγαίνει η δημοκρασία ακριβώς να το παραχωρήσει. Εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου παραχωρείται όπως είναι ο Ιδιαλός, στο αμέσως απέναντι ξενοδοχείο, παραδείγματος χάρη, είναι αντιστοίχως. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει αυτό το ζήτημα και από εκεί και πέρα το υπηρεσιακά είναι καταπατητές όπως και τώρα υπήρχε ένα θέμα που πήγε η Δημοτική Αστυνομία άμεσα, ετέθη το ζήτημα και από εκεί και πέρα πήγαμε και το ελέγξαμε.
αφορά τις εκφράσεις. Να μην διακοπτώ λίγο το Δημαρχό. Δεν ήταν η δικιά μου η έκφραση. Σεβόμαστε επίσης όλες τις αποφάσεις και τις θέσεις των τοπικών συμβούλων. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ως νομικός, έχει γνωμοδοτική άποψη το Δημαρχικό Συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο, φαντάζομαι τρεις ή τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι ήταν, αλλά μπορεί και όλοι οι τοπικοί σύμβουλοι να ψήφισαν, αλλά οι αποφάσεις είναι του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εκμέρεται διαφορετικά το πράγμα. Και σοφά νομοθέτηση το έθεσε έτσι, διότι πολλές φορές υπάρχουν και προσωπικές εντάξεις στο τοπικό, σε ένα μικρό τοπικό περιβάλλον, και υπ' αυτή την έννοια λέει ότι καλά είναι να αποφασίζει, όχι καλά είναι, σύνομο είναι αυτό που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο όταν δεν υπάρχει η παραμικρή παραλυπία. Τότε ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα χώρο εργασία το οποίο επίνει και κάποιο δημότη. Τέλο πάντων, ο οποίο θέλει να κάνει το συγκεκριμένο ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Και σε άλλε περιπτώσει, όταν υπάρχουν χώροι δημόσιοι όπου επιτρέπεται η δημιουργία κάποιων ανάπτυξη εντό καθισμάτων ή η δημιουργία κάποιου χώρου ενό παιχνιδότοπου ή οτιδήποτε άλλο και είναι σύνομο, έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλέ φορέ, όπω βλέπετε και σε άλλε περιπτώσει, πολλέ φορέ υπάρχουν οι τοπικέ πιέσει, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που για λόγου πολλέ φορέ λέω και εγώ του ανθρώπου ότι ψηφίστε αρνητικά για να μην έχετε την πίεση των γειτόνων σα κλπ. Που έχουν του δικού του λόγου. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι έτσι είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό είναι όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Άλλη ερώτηση, η κυρία Χαρατζήδου. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Κεραμιδιώτης αποχωρήσαν από το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή είναι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εκλέγονται από εκείνη την περιοχή, πραγματικά θα έχει μια αξία η γνώμη τους. Δηλαδή, όταν για το θέμα αφορά το θέμα στην περιοχή τους, για ποιο λόγο δεν μένουν εδώ πέρα για να δούμε αν θα καταψηφίσουν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εγώ το λέω και στους συμβούλους, λέει καμιά φορά, καταψηφίστε για να μην έχετε την αντίδραση. Νομίζω ότι είχε μια αξία, όχι κάθε φορά διαφωνούμε, μου έκανε εντύπωση. Είναι δικαίωμα των συμβουλίων να παίρνουν από το θέμα. Βεβαίως δικαίωμα είναι, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν το εκμεταλλεύω μόνο κάθε φορά που θα έρθω σε αντίθεση με. Μου έκανε εντύπωση. Άλλη ερώτηση, κύριο Κυριακίδη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, αλλά και ο υπεύθυνος συζητητής του θέματος, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο συγκεκριμένος χώρος είναι καταπατημένος. Και δεν είναι καταπατημένος γιατί τοποθετήθηκε μια καρέκλα, ένα τραπέζι ή μια πέργολα. Είναι καταπατημένος και όχι μόνο αυτός που ζητείτε να δημοπρατηθεί, αλλά και επιπλέον άλλος χώρος και ο χώρος κάθρευσης που είναι χαρακτηρισμένος εκεί, είναι καταπατημένος και μάλιστα περιφραγμένο. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με ποια λογική θα πάμε λοιπόν να δημοπρατήσουμε κάτι που σήμερα κατέχει κάποιος άλλος? Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι καταπατημένο, η φωτογραφία είναι εδώ. Υπάρχει φράχτης με δέντρα που εμποδίζει στον οποιοδήποτε ούτε καν να δει το εσωτερικό του χώρου. Στις αεροφωτογραφίες από το Google φαίνεται ξεκάθαρα πως η έκταση έχει καταπατήσει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που μας είπατε ότι αιτείται να δημιουργήσει το χώρο. Με ποια λογική λοιπόν θα πάμε εμείς σήμερα να δημοπρατήσουμε κάτι που σήμερα κατέχει εν της πράγμας κάποιος άλλος? Το γνωρίζετε αυτό? Ο λόγος του κύριου Βασιώμα. Σε αυτά που ανέφερε, νομίζω σε αυτά που σε ορίστηκε τα λέγε, να φάξει ο κύριος Συντήμαχος, σε αυτά του κύριου Κυριακήκα γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάλι μη καταπατημένο, να υποθυμίσω στο σώμα ότι υπάρχει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για διοικητική αποβολή. Υπάρχει πρωτόκολλο διοικητική αποβολή, το οποίο υλοποιείται από την τεχνική υπηρεσία σε συνδυασμό με το τμήμα περιουσία. Άρα, οι υπηρεσίε υπεύθυνοι γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση που επιγραφεί στο συγκεκριμένο χώρο. Εμεί σήμερα ερχόμαστε και λέμε ότι προχωράμε σε μια διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού για δημοπράτηση 655,6 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, θα μπορέσει και η παρακείμενη μονάδα που είναι απέναντι και κάτω, τυχαία το λέω, να μπορέσει να συμμετέχει στη διαδικασία και να μισθώσει στο συγκεκριμένο χώρο. Εάν αυτό που λέει ο κ. Κυριακίδης από το Google, γιατί τελευταία ενημέρωση του Google 2014, φαίνεται πραγματικά ότι πέρα υπάρχει μια περίφραξη από δέντρα, το οποίο δεν έχει ζητήσει τη δυνατότητα
έχουν στα μέσα και υπάρχει ένας πεζόδρομος. Αυτός ο πεζόδρομος, αν πραγματικά είναι, δεν είναι ελεύθερος για χρήση σε πεζούς, τότε η Δημοτική Αστυνομία της Ολόκληρης, αν θα πάει όπως και σήμερα, θα πάει και αύριο να κάνει τις ανάλογες διαδικασίες, αλλά όχι μόνο η Δημοτική Αστυνομία, και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα προχωρήσουν και θα πράξουν τα δέοντα. Άρα, εμείς την απόφαση να πάρουμε σήμερα είναι εάν θέλουμε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση ή όχι των 655,20 τετραγωνικών μέτρων. Δεν προχωράμε σε απευθείας εκμίσωση στην παρακείμενη της Δημοτική Μονάδα. Προχωράμε σε ανοιχτό διαγωνισμό, το ξαναλέω, για ανοιχτό διαγωνισμό δημοπράτησης για το συγκεκριμένο κομμάτι του κοινοχρήσου χώρου, που οπότε ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, είναι μια σύνομη απόφαση, κάτι το οποίο βεβαιώνει και η χρήση γης και το σχέδιο πόλεως που χάθηκε στην περιοχή. Ωραία. Ερώτηση ο κ. Μακρύδης. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει πρώτα να εκτελεστεί η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου να καθαρίσει ο χώρος και μετά να πάμε να κάνουμε τη δημοπράτηση αυτού του χώρου για πρώτη φορά. Ποιος θα πάει να κάνει δημοπράτηση όταν ένας χώρος ο οποίος έχει κάνει καταπατητής, κατασκευές και γιατί βλέπουμε φωτογραφίες οι οποίες είναι αυτές. Η ερώτηση ποια είναι. Όχι, δεν υπάρχει ερώτηση. Υπάρχει ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε να αναβληθεί το θέμα αυτό, να κάνουμε πρώτα αυτό που αποφασίσαμε. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, θα περιμένετε μετά. Η ερώτηση είναι σε πόσες μέρες θα γίνει η εκτέλεση της απόφασης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και αυτός ο χώρος να γίνει όπως ήταν πριν κατοπατηθεί. Σε πόσες μέρες. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κύριε Αντολογιάννη. Εγώ δεν νομίζω να απάντησε κανείς στις δικές μου τις ερωτήσεις, γιατί ο κύριος ηγητής είπε απάντησε στο βήμα. Εγώ ζήτησα να μας εξηγήσει η τοπική κοινότητα γιατί χρωμοδότησε αρνητικά και αφού μας ενημερώσει γιατί, εσείς ως ηγητής να μας πείτε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό εισακούμαστε θετικά. Δεν διαφωνώ σε τίποτα με τον κύριο Δήμαρχο, όντως γνωμοδοτικό είμαστε, αποφασιστικό είμαστε εμείς και γνωμοδοτικό είναι η τοπική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, να εκτεθούν στο σώμα οι διαφορετικές απόψεις. Κύριε Μοσχεό, από το λόγο. Ανέφερε ότι απαντηθήκε η ερώτηση σας από τον κύριο Δήμαρχο όταν ζητήσατε να σας πω ποιοι είναι οι λόγοι της δημοπράτησης. Του κύριου Δήμαρχου ανέφερε συγκεκριμένα ότι υπάρχει ένα αίτημα της Ιδιωτικής Μονάδας και υπάρχει ένα πρόβλημα μετά το Συμβούλιο. Σωστά. Το συγκεκριμένο. Σωστά. Συμφωνούμε. Όσον αφορά για το πρόβλημα της κοινότητας, θα απαντήσω πρόσωπο της κοινότητας. Δικιά μου παρανόηση. Ωραία. Ερώτηση ο κύριο Ο κύριος Κύπου ζήτησε τον λόγο, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας. Ελάτε κύριε Κύπου στο μικρόφωνο. Στον πρόεδρο, αναφέρομαι στα λεγόμενα που είπε ο κ. Δήμαρχος. Συνεχίζει.
Συνεχίστε, κύριε. Δεν έχουμε μοιράσει με τίποτα. Το θέμα, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, κάπου δεν πάει καλά. Ο υποφαινόμενος το καλοκαίρι του 2016, μετά από το συγκεκριμένο έργο που έστειλε σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, εμφανίστηκε σε εμάς, σε μένα, παρουσία της γυναίκας του γιού μου και ενός ζευγαριού, αιρετός της αιθούσης, ότι υπάρχει μεγάλη δύναμη από πίσω και δεν σε συμφέρει να τα βάλεις μαζί του. Όταν πήρα απόφαση να ασχοληθώ με τα κοινά πριν 39 χρόνια, την κάπα μου την κρέμασα. Δεν έχουμε απειλές από κανέναν, εκφράζω τα συμφέροντα εκ των πολιτών. Κύριε Κύπρο, θέματος όμως και όχι σε άλλο. Με αναφέρεστε σε άλλο. Είναι για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι για το συγκεκριμένο θέμα, κυρία Πρόεδρε, εγώ απειλήθηκα και όχι εσείς. Είπα να μην το δώσω έκταση, αλλά αν το θέμα επιμένουν και θέλουν να περάσουν το δικαίωμά σας. Ψηφίστε το, έχετε όλο το δικαίωμα, αν είναι νόμιμο, μπορεί να είναι ηθικό, δεν είναι. Και ό,τι αφορά τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και δημάρχης είναι γνωμοδοτικές, αλλά πρέπει κατά τη γνώμη μου, είναι και δεσμευτικές των δημοτικών κοινοτήτων, αλλά κατά τη γνώμη μου το αφήνω στην άγρια αυτό, είναι ηθικό, διότι είμαστε συνεργάτες και πρέπει να ακούει τη φωνή των συνεργατών. Εγώ δεν θα εξαπατήσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να λέει στο περασμένο Συμβούλιο ότι είναι απελευθερωμένο ο χώρος, όταν και τώρα που μιλάμε είναι ακόμη φραγμένο και απαγορεύεται να περάσει μέσα. Δεν γίνεται να εξαπατάτε το σώμα. Δικαίωμά σα να πάρετε απόφαση να το δώσετε. Αν είναι νόμο, είναι νόμο. Δεν είναι ηθικό. Εγώ έχω υποχρέωση να μεταφέρω την απόφαση που θα πάρετε στου κατοίκου και εκεί τελειώνει ο ρόλο μου. Ούτε δικαστή, ούτε εισαγγελέα. Το ηθικό μέρο θα το πει ο καθένα. Δεν έχουμε όμω να εξαπατάτε το σώμα και να έχουμε συζητητέ εδώ και να λέει πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Κατανοητό, κύριε Κύπρο. Δεν είναι καλά να κάνουμε πολίτευση. Εμεί στη συμπολίτευση, στο καράτη τη πλειοψηφία είναι και εγώ. Αν είναι. Καταλαβαίνετε, επειδή κάνατε τι τοποθετήσει, είναι άλλο παράδειγμα. Αυτά είναι πολιτικά που έχω στείλει σε όλε τι υπηρεσίε και κοινοποιημένα στον κύριο Δήμαρχο. Εσεί, σαν αντιδήμαρχο Πρασίνου τότε, επισκεφτήκατε δύο φορέ για την επανάληψη, αλλά αντί να σταματήσει η περίφραση των πράσινων, συνεχίστηκε. Οι λόγοι δεν ξέρω ποιοι ήταν. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία που λέω. Και θα ήθελα πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικισμού Γκρέμενη. Έστειλε πρόσφυγο εδώ, γιατί έχουν έξω δουλειά, άλλα δεν μπορούν να πούνε άνθρωποι. Θα παρακαλώ. Από τη στιγμή που υπάρχει ο πρόεδρος και εκπροσωπεί. Είναι εξειδικευμένος. Μα κάνετε την εκπροσωπείτε εσείς. Δεν είναι καθόλου. Κύριε Κύπρο, είστε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας. Εκπροσωπείτε εσείς. Ωραία. Να προχωρήσουμε ο κύριος Παπαζιώμας έτσι το λόγο. Κάτι λίγο να διορθώσω εκεί του Κύπρου, γιατί πάνω σπίτι του λόγου πετάει κάποια πράγματα που δεν στέλνουν. Από ό,τι ακούστηκε ο κ. Λεμονόπουλος έξε διοικητική αποβολή. Τέτοια πράγματα. Δεν θα κάνετε διάλογο, κύριε Παπαζιώμα, όχι διάλογο με τον κύριο Κύπου. Στο Προεδρείο απευθύνεστε. Κανένα δημοτικό σύμβουλο δεν ρίχνει διοικητική υποβολή. Μετά από αναφορά του τμήματο περιουσία του 2016, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η διοικητική αποβολή. Απόφαση δημάρχου μετέπειτα επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ. Ορίστηκε μετέπειτα δικαστικός επιμελητής να εκτελέσει το πρωτόκολλο της διοικητικής αποβολής. Και η τεχνική υπηρεσία παρακολουθεί το θέμα μαζί με τους περιουσίας στο εισόγειο για να προχωρήσει η διοικητική αποβολή. Κυρία Νταλαγιάννη, ζήτησε το λόγο. Κύριε Κύπρο, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν τελειώσατε, κύριε Κύπρο. Διάλογο δεν θα κάνω. Κυρία Νταλαγιάννη. Τοποθέτηση. Είναι σωστά των ερωτημάτων και όχι τη τοποθετήσεω, νομίζω. Οι ερωτήσει πρώτα όλου τοποθετήσει. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Μόλις έκανε μια τρομερή καταγγελία και εσείς του λέγατε να σταματήσει με την καταγγελία που καταγγέλει ότι αιρετός της αιθούσης τον απείλησε. Όχι. Τι είπε. Καταπατητής. Αιρετός της αιθούσης τον απείλησε και εγώ του είπα σταματήστε την ψήφισμα. Τι λέτε τώρα. Εσείς είπατε λοιπόν ότι επί του θέματος, γιατί αυτό είναι το θέματος. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό δεν θα το συζητήσουμε. Συγγνώμη, θα συζητήσουμε εάν υπήρχε αιρετός που... Δεν θα το συζητήσουμε.
Και τι θα κάνουμε το δικαστήριο εδώ? Δεν θα κάνουμε ένα δικαστήριο, αλλά δεν θα το πούμε στα μάτια κιόλας να το λες, γιατί εμείς εδώ συζητάμε κάτι άλλο. Κυρία Δαλαγιάννη, δεν είμαστε δικαστήριο. Εάν υπάρχει μια τέτοια καταγγελία, μπορεί ο κύριος Κύβου να αποκαταγγείλει δημόσια και όχι στο Εθνικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε. Μια έκπληξη της άξιζε. Δεν κάνουμε ότι... Συνεχίζετε το μοντέλο σας. Και νούμερο 2, μόλις μας είπε ο κύριος Κύβου ότι εξακολουθεί να είναι καταπατημένο, δηλαδή έχει εκδοθεί διοικητική αποβολή, η οποία προφανώς δεν έχει εκτελεστεί, και βρίσκεται εγκατεστημένος αυτός που έχει κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες ότι πρέπει να αποβληθεί, και εμείς καλούμαστε να αποφασίσουμε για μια δημοκράτηση και όχι εκμίσθωση σε αυτόν που είναι σήμερα μέσα, και εγώ λέω ότι το κάνουμε και το χτυπάει κάποιος άλλος, και πώς αυτός θα εγκατασταθεί εφόσον εμείς δεν τον έχουμε να το πάρει από μέσα. Το λόγο, κυρία Καλωσίδουλα. Πώς κάνει να συμμετέχει? Έρχεται ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αποσύρεται, έρχεται εκτέλου σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται εδώ ο πρόεδρος της τοπικής δημοτικής ενότητας, λέει ότι έχουμε ομόφωνη απόφαση να μην γίνει. Έρχεται εδώ ο πρόεδρος της Γρέβινης, των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έχουν επίσης την ίδια απόφαση. Δύο δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης της περιοχής απέχουν από το θέμα. Ο πρόεδρος της, ο κύριος Κύπου, καταγγέλει εδώ μέσα ότι δημοτικός ερετός σύμβουλος της συμπολίτευσης τον απείλησε, και εμείς πραγματικά συζητάμε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα? Δηλαδή θα χαζέψουμε πραγματικά εδώ μέσα, συνάδελφοι. Είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτα όλα αυτά που γίνονται. Πραγματικά τι συμφέροντα κρύβουν, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ολοκληρώστε. Παρόλα αυτά, θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Να μιλήσω, να τοποθετηθώ, είναι του θέματος, είναι και να μην επόμενο. Λέω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι πραγματικά πρωτάκουστο. Πρωτάκουστο να καταγγέλλεται εδώ μέσα ερετός της συμπολίτευσης να απειλεί του ιδίου συνδυασμού. Το τι συμφέροντα κρύβονται, το τι συμφέροντα κρύβονται, θα έπρεπε να σταματήσουμε τώρα το θέμα, να το αποσύρετε και να μπορέσουμε να εκτελεστεί αυτή η διοικητική αποβολή και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε με σοβαρότητα, με διαφάνεια, για να μην μπορεί κανείς να καταγγείλει κανέναν μετά. Πραγματικά απορώ γιατί το συνεχίζουμε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Κυριακίδης. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα, γιατί με αφορμή τη συγκεκριμένη πιθανή δημοπράτηση βγαίνουν στη χώρα πάρα πολλά πράγματα. Ο ενδιαφερόμενος ξενοδόχος το 2010 κάνει μια αίτηση προς την τοπική κοινότητα ζητώντας να νοικιάσει τον χώρο για να τον χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης οχημάτων. Συμφωνεί τότε η τοπική κοινότητα, αλλά από το Δήμο δεν γίνεται τίποτα. Προχωρούμε λοιπόν σε μια διαδικασία όπου καταλαμβάνεται ο χώρος αυθαιρέτως από τον εν λόγω ξενοδόχο. Στις 5 Απριλίου του 2012 παίρνει μια απόφαση η δημοτική κοινότητα με την οποία λέει ότι διαπιστώθηκαν ότι έχουν καταπατηθεί κοινοτικές εκτάσεις μετά από αυτοψία και επιτόπιο έλεγχο μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία. Έχουν επισημανθεί και φωτογραφηθεί οι παρακάτω καταπατημένες εκτάσεις και αναφέρει περίπου 16-17 περιπτώσεις μόνο στη Γρέβεν. Ξαναλέω την ημερομηνία, 5 Απριλίου του 2012. Αυτό το έγγραφο υπάρχει κάπου στα συρτάρια του Δήμου Κατερίνης. Οφείλουν κάποιοι να μας πούνε τι έχουν κάνει γι' αυτό εδώ. Οφείλουν να απαντήσουν. 31 Ιουλίου του 2012. Ξανά συνεδριάζει η τοπική κοινότητα και αποφασίζουν ότι δεν συμφωνούν με την παραχώρηση του επίμονου κοινοχρήστου χώρου. Και αυτό το έγγραφο υπάρχει στο Δήμο. Πάλι δεν γίνεται τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο χώρος είναι κατηλημένος,
εκμεταλλεύεται τον χώρο το παρακείμενο ξενοδοχείο και φαντάζομαι ότι οικονομικά δεν είναι επιζήμιος. Μάλλον κερδίζει. Το 2016, στις 5 Απριλίου, μετά από αλλεπάλληλες άλλες αποφάσεις, επανέρχεται η τοπική κοινότητα και αποφασίζει και πάλι να εισηγηθεί την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να ελεγχθεί η συγκεκριμένη καταπάτηση. Στις 5 Απριλίου του 2016 επίσης, ζητούν ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η συγκεκριμένη δημοτική ενότητα, σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δήμο, ενίκεια εξ εξαπρόσωπων των επιχειρήσεων που θα αναψυκτήρια τα ξενοδοχεία στην παρακείμενη περιοχή. Είμαι περίεργος να δω αν έχουν απαντηθεί αυτά τα έγγραφα. Στις 9 Μαΐου αποφασίζουν πάλι ομόφωνα να απευθυνθούν προς το γραφείο εσόδων και να ρωτήσουν ποια αναψυκτήρια έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, να γίνει έλεγχο σε αυτά τα αναψυκτήρια και τι ενέργειες έχουν γίνει για αυτούς που δεν έχουν εξοπλίσει και χρωστούν. Επανέρχονται στις 4 το 16, μάλλον 4 Νοεμβρίου του 2016. Υπάρχει ένα έγγραφο της τοπικής κοινότητας. Ναι, το οποίο λέει ότι κατόπιν καταγγελιών του συλλόγου της Γρέβενης, που δεν τους αφήσατε κυρία Πρόεδρε να μιλήσουν, ενώ κάθε φορά όταν προκύπτει θέμα και έρχονται κάποιοι εκπρόσωποι, τους δίνετε το λόγο ως εκπρόσωπο του συλλόγου. Κύριε Υπουργέ, μη μου υποδεικνύετε τι πρέπει να κάνω. Θα μου αφήσει το από την άποψή μου. Εντάξει. Λοιπόν, εκπροσωπώντας λοιπόν, λέγοντας ότι υπάρχουν καταγγελίες από σύλλογο της Γρέβενης αλλά και από πολίτες και επανερχόμενος σε προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με την καταπάτηση κοινοφύλης των χώρων και χώρων στάθμευσης από ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις στην παραλία Καλυθέας με παρεμβάσεις περίφραξης, επίσωσης μπετών, ανάπτυξη και τραπεζικού χώρου, πρέπει να αναζητήσει ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και λέει συγκεκριμένα δύο περιπτώσεις. Δύο ξενοδοχείων στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω τι έχει γίνει και ως απάντηση σε αυτό το έγγραφο. Γιατί συνεχώς βλέπω έγγραφα που βγαίνουν και δεν απαντούνται και δεν ξέρω σε ποια συστάδια μπαίνουν. Επίσης, το Μάιο του 17 εξακολουθούν να ζητούν οι άνθρωποι από κάτω να ενημερωθούν για τα καταπατημένα και τι έχει γίνει με τις ιστορίες. Της καταπάτησης, της διοικητικής αποβολής πιθανών και όλα τα υπόλοιπα. Τον Ιούνιο του 2017, στις 12 του μήνα, αποφασίζουν ομόφωνα να μην συμφωνήσουν με την εκμίσθωση. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω, θα πρέπει να μας πείτε για ποιο λόγο αυτά τα έγγραφα δεν έχουν απαντηθεί και δεν έχουν έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Οι καταγγελίες για τις αυθαίρετες καταλήψεις, τελειώσα, οι οποίες αποδεικνύονται από φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Κύριε Κυριακίδη. Αφήστε με να τελειώσω. Θα πρέπει να απαντηθούν γιατί εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος, πριν αποφασίσω για το αν θα πρέπει να δημοκρατήσω κάτι ή όχι, θα πρέπει πρώτα να εκαθαριστεί ο χώρος, να επιβληθεί η διοικητική αποβολή, να πληρωθούν τα πρόστιμα. Ο κύριος Κύπου. Κυρία Πρόεδρε, απαντώ στον κύριο Παπαζόγα, δεν είναι όπως θα λέει. Δεν απαντάτε στον κύριο Παπαζόγα, κύριε Κύπου. Απαντώ σε εσάς, στο επιπροσωπικό του κυρίου Παπαζόγα. Ό,τι είπα... Δεν υπήρχε προσωπικό, κύριε Κύπου. Αναφέρθηκε στον πρόεδρο ή προσωπικό. Ό,τι είπα, το υπογράφω, παίρνω τις ευθύνες. Είπα το 1/10 από ό,τι συμβαίνει στη νύχτα, στην παραλία της Καλυθέας ή της παραλίας Κυριλλήμανης. Μόνο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Κύριε Μιχαηλίδη, θα παραγκάσετε να σας απομακρύνω από την αίθουσα. Κύριε Μιχαηλίδη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ απομακρυνθείτε από την αίθουσα. Στον κύριο Κοσμήτωρα. Κύριε Μιχαηλίδη. Στον κύριο Κοσμήτωρα, του Δημάρχου. Εγώ δεν το προσέβαλα. Παρακαλώ οι πληθυντήρες να απομακρύνουν τον κύριο Μιχαηλίδη. Κύριε Κύπου, συνεχίστε. Κύριε Δήμαρχε, σας κάνουμε γνωστό, κυρία Πρόεδρε, προσωπική του κύριου Δήμαρχου. Το
ότι είπα το 10-20% από ό,τι συμβαίνει και τις πιέσεις που τρώμε στην παραλία καρδιές, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην παραλία καρδιές. Θα παρακαλούσα, κύριε Δήμαρχε, το θέμα αυτό να το πείσετε, θερμή παράκληση, είναι ομόφωνη απόφαση των κατοίκων και οφείλετε να τη σεβαστείτε και να κλείσει το θέμα εδώ, να μην τους καλύψω το περισσότερο, για να υπάρχει η προστασία από εσάς, κύριε Δήμα, και από το Δημοτικό Συμβούλιο των Ερητών. Ζητούμε και την προστασία. Υπάρχουν απειλές με στοιχεία και με μαρτυρίες. Κλείνω το θέμα εδώ. Θερμή παράκληση. Αποσύρετε ότι δεν έχει ανάγκη ο Δήμος από ένα ποσό 10.000 ευρώ που θα πάρει για ενίκιο. Κλείστε το θέμα. Θερμή παράκληση. Δεν προχωρώ. Είναι πολύ σοβαρά το θέμα. Υπάρχει κάποιος που θα δευτερολογήσει, συνάδελφοι, ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο και κλείνει ο Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούω πράγματα και θάματα, εγώ θέλω όταν παίρνει κάποιος δημόσια το λόγο, να μην λέει το 10 και 20%, να λέει το 100%. Πρώτον, εκεί είναι οι δικαστικές αρχές και οι εισαγγελίες και η αστυνομία, όταν απειλείται κάποιος, δεν έρχεται να το πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάει εκεί. Τα υπόλοιπα, μην μου λέτε επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ακούω, μη σκαλύψουμε και μην κάνουμε. Να σκαλύψουμε λοιπόν, όσο θέλετε και για ό,τι θέλετε. Τούτος, τούτος. Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχετε το λόγο. Υπάρχουν οι αρχές, υπάρχουν όλες εκείνες οι συνθήκες σε μια προηγούμενη πολιτεία και αυτές οι λογικές να μην σκαλίσουμε ή να μην κάνουμε ή να μην πούμε και ερχόμαστε να πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα ελέγχθησα πράγματα παλαιότερα τα οποία απεδείχθησαν. Εκεί είναι λοιπόν οι αρμόδιες αρχές ώστε σε περίπτωση εκβιασμού, φόβου ή οτιδήποτε άλλο σε μια ευρωπαϊκή πολιτεία να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα τρόπο και εφόσον φταίει κάποιος να πληρώσει αυτά που φταίει και βεβαίως να στηρίζουμε τέτοιες λογικές από όπου και όποτε και αν υπάρχουν. Υπάρχει μια κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ, μη χειροκροτάτε, παρακαλώ. Κλείνω λέγοντας, πέρα του θέματος δηλαδή, ότι επειδή είναι συνήθις πρακτική να λέγονται πράγματα τα οποία έχει ο καθένας το δικαίωμα να τα λέει. Εδώ είναι ο Πρόεδρος, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, να απευθύνονται. Από εκεί και πέρα είναι και οι υπηρεσίες οι οποίες επίσης αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ας τεθούν σε όλους τους ελέγχους ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν υπέθεσε οτιδήποτε στην αντίληψή μου, το οποίο να λέει ότι οι υπηρεσίες δεν δράσανε, έχουν τις αρμοδιότητες εντεταμένοι σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, έχουν όλες τις αρμοδιότητες να ελέγξουν τις υπηρεσίες και επίσης υπάρχουν και όργανα ελέγχου των υπηρεσιών μας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να είμαστε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι εδώ κύριε Πρόεδρε και σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που μετά τον Δήμαρχο έχουμε κλείσει. Έχει κλείσει μετά τον Δήμαρχο. Δεν παίρνουμε το λόγο. Να περάσουμε στην ψηφοφορία, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι. Όταν έρθει η ώρα μου να ψηφίσω, θέλουν να μου δώσετε το λόγο για να ψηφίσω. Να, ποιοι συνάδελφοι ψηφίσουν το θέμα, παρακαλώ, ονομαστείτε. Το όνομα του κυρίου Δρούγκα. Δεν θα το θέσει, δεν θα μιλήσει ο κύριος. Συνάδελφοι ψηφίζουν την εισήγηση του αντιδημάρχου. Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Η κυρία Μακρύδου, κύριος Μπουσνάκης, κύριος Γαβρίδης, κύριος Κυραηλίδης, κύριος Παπαζήσης, κύριος Παυλίδης, κύριος Γιουμίδης, κύριος Παπαδημητρίου, κύριος Κατανάς, κύριος Παπαζιώγας, κύριος κύριος Μπερεδήμας, κύριος Σίτσιος, κύριος Καλτσίδης, κύριε Ελευθεριάδου, κύριος Δρούγκας, κύριος Ντούρος. Ξέρετε τι ψηφίζετε. You know.
Κυρία Ζουμέρκα. Να καταμετρήσουμε πώς είναι. Όχι, συγγνώμη, εμάς δεν θα μας πείτε να το πείτε. Είπα ποιοι ψηφίζουν. Ωραία. Ένα λεπτό. Είπε ψηφίζουν. Ποιοι δεν ψηφίζουν. Πώς είναι αυτοί που ψηφίσατε, δεν ακούσαμε τον αριθμό. Ανέφερα ονομαστικά τα ονόματα. Συνεχίζω. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω τη διαδικασία. Ποιοι συνάδελφοι δεν ψηφίζουν την εισήγηση του αντιδημάρχου, σηκώστε παρακαλώ τα χέρια. Κύριος Σκουκάνης, κύριος Μακρύδης, κύριος Κεραμιδιώτης, κύριος... συγγνώμη. Ο κύριος Σαριγιαννίδης, κύριος Πάκας, κύριος Κυριακίδης. Συνεχίζουμε. Η κυρία Χαϊλαζίδου, η κυρία Καραγιάννη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι σωστά όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι είναι... Επιτρέψτε μου να συνεχίσω την διαδικασία. Επιτρέψτε μου να μετρήσω λίγο το ποιοι καταψηφίζουν. Πρέπει να ιδεολογήσω για ποιο λόγο... Πού το λέει αυτό και αιτιολογούμε την ψήφο μας. Επιτρέψτε μου να μετρήσω. Ο κύριος Ανανιάδης... Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ να αιτιολογήσω την ψήφο μου. Δεν το προβλέπει πουθενά η αιτιολογία της ψήφου. Δεν υπάρχει πουθενά και δεν προβλέπεται στον κανονισμό. Αν τον κανονισμό για την υπερψήφιση δεν προβλέπεται αυτό, κυρία Δαρλαγιάννη. Δεν προβλέπεται. Όχι βέβαια, τον κανονισμό το διαβάσατε, σας το έδωσα. Συνεχίζουμε. Γιατί αλλιώς είναι αντιολόγιο. Να μετρήσουμε λίγο για το θέμα. Υπερψηφίζουν το θέμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16. 17 υπερψηφίζουν, καταψηφίζουν. Δεν έχει υποψηφίσει. Δεν έχει υποψηφίσει. 10 καταψηφίζουν. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Λήξη συνεδρίαση, συνάδελφοι.